Ωραία. Καταρχάς, θέλετε, επειδή νομίζω κάποια πράγματα στην PHP ίσως δεν είναι τόσο κατανοητά, άσχετα από το τελευταίο μάθημα που ήταν κάπως ειδικό, εντάξει, δεν θα είναι δύσκολα. Σήμερα θα είναι αρκετά πιο εύκολο το επίπεδο. Αλλά αν υπάρχουν απορίες σχετικά με PHP, ας γίνουν ερωτήσεις. Ποιες είναι οι ερωτήσεις που έχετε που αφορούν την PHP? Ναι. Λοιπόν, εγώ προσπαθώ να τα κρατήσω όλα στα Linux. Γιατί στα Windows είχα πρόβλημα γενικότερα. Τέλος πάντων, βαριόμουν να το ψάξω και τα πέρασα όλα στα Linux. Και τέλος πάντων, όπως έλεγαν οι οδηγίες, στα αρχαία τα PHP τα πέρναγε στο /var/www. Έφτιαξα τη φόρμα την HTML και στο PHP δεν έκανα τίποτα ουσιαστικό. Απλά έβαλα ένα echo, ξέρω εγώ, echo δολάριο post. Αυτό που θα έκανα post από τη φόρμα μου. Όταν άνοιγα τη φόρμα και έκανα submit το απλό πεδίο που είχα βάλει, ένα text, αντί να μου ανοίξει το local host όπως θα έκανε κανονικά, γιατί με ένα τυχαίο PHP αρχείο που είχα βάλει ένα echo hello που το έτρεχε, μου άνοιγε ένα παράθυρο. Πώς είναι όταν ανοίγεις ένα PDF και σου λέει με τι πρόγραμμα θέλετε να το ανοίξετε? Το πρόβλημά σου είναι ότι δεν έχεις εγκαταστήσει την PHP. Όσοι βλέπετε το κώδικα της PHP να εμφανίζεται αυτούς χωρίς να τρέχει, ενώ μπαίνετε στο localhost. Όχι. Κανονικά, το πρόβλημά σου είναι αυτό. Κανονικά έχει εγκατασταθεί, γιατί έφτιαξα ξεχωριστό αρχείο, ας πούμε. Ένα απλό αρχείο PHP με ένα echo μέσα, τέλος πάντων. Στο localhost έτρεχε κανονικότατα. Okay. Απλά στη σύνδεση, ας πούμε, κόλλησα. Εντάξει, το πέρασμα. Μπορούμε να το συζητήσουμε περισσότερο στο διάλειμμα αυτό. Επίσης, γενικά, όποιος έχει τεχνικό πρόβλημα, στο site υπάρχει ένα link για το forum. Μπορείτε να ρωτάτε εδώ πέρα, γιατί κάποιοι ξέρουν καλύτερα από εδώ, κάποιοι δεν ξέρουν τόσο. Οπότε είναι καλό να υπάρχει τέτοια διαδραστικότητα και τις απαντήσεις που θα δώσω σε εσάς να τις δουν και οι υπόλοιποι. Εντάξει. Υπάρχει κάποια άλλη ερώτηση σχετικά με PHP? Ναι. Αν έχω διαθέσιμη διάσκεψη. Ένα φάκελο σε απλώς, εντελώς άσχετο με το σύστημα. Ναι. Αλλού. Τι επιλογές υπάρχουν για να κατεβάσω χρήση? Ωραία. Ναι, η ερώτηση είναι αν τα αρχεία μου το αποθηκεύσουν σε ένα φάκελο που είναι εκτός του HTTOX, πώς μπορούν να κατεβούν για την τέταρτη άσκηση. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι. Ένας τρόπος ήταν να φτιαχτεί ένα αρχείο download.php, το οποίο να κάνει ανάγνωση του αρχείου από το φάκελο που βρίσκεται και να τυπώνει τα περιεχόμενα του αρχείου μαζί με το κατάλληλο HTTP header. Εναλλακτικά θα μπορούσε ο φάκελος να είναι μέσα στο HTTOX, τον uploads. Με get contents. Ναι, με get contents θα μπορούσε να γίνει. Κάποια άλλη ερώτηση υπάρχει σχετικά με PHP? Να ακούσουμε άλλη μια ερώτηση και να ξεχωρίσουμε, αν υπάρχει. Ναι. Γίνεται να εμφανίσει αυτό το παράθυρο διαλόγου όπως κάνουμε λήψεις αρχείων. Ναι. Η ερώτηση είναι πώς μπορώ αντί να εμφανίσω το ίδιο το αρχείο να αποθηκευτεί. Ναι, αυτό γίνεται με ένα ειδικό HTTP header που λέγεται Content Disposition. Και με μύρο δηλαδή. Άμα περάσει το κατάλληλο header, το Content Disposition και εμφανίσει τα περιεχόμενα, μπορείς να το καταφέρεις αυτό. Και το Content Attachment. Content Attachment Disposition, πώς είναι. Έτσι νομίζω. Το έχουμε γράψει στο forum. Αν το ψάξεις θα το βρεις. Και στο Google μπορείς να βρεις κάτι σχετικό. Αλλά δεν είναι απαραίτητο να γίνεται αυτό. Δηλαδή, όταν πατάει κάποιο σε μια φωτογραφία, μπορεί να την ανοίγει κιόλας επιτόπου. Ωραία. Λοιπόν, σήμερα για προχώρηση μια επιφάνεια, θα πούμε κάποια πράγματα για τη γλώσσα SQL. Και είναι μια ακόμη γλώσσα, η τέταρτη του σεμιναρίου. Θα δούμε πώς συνδέεται με τη PHP. Κάποιες βασικές. Κάποια λεξιλογικά στοιχεία, κάποια συντακτικά στοιχεία για τη γλώσσα και θα δούμε και κάποια θεωρητικά πράγματα για το τι είναι βάση δεδομένων, πίνακες, στήλες και παιδεία. Το μάθημα σήμερα θα είναι αρκετά βατό. Ήθελα να πω όσοι στο προηγούμενο μάθημα δεν μπορούσαν να παρακολουθήσουν εντελώς ή πλήρως, τους φάνηκε πολύ δύσκολο. Δεν θα είναι έτσι τα επόμενα μαθήματα. Αυτό ήταν κάπως ειδικό θέμα και θεωρήσαμε ότι είναι ευκαιρία να δείξουμε κάτι παραπάνω, οπότε μην αγχώνεστε. Μάλιστα. Ποιοι από εδώ έχουν ξαναγράψει SQL? Ωραία. Εντάξει, οπότε οι περισσότεροι δεν έχετε ξαναδεί SQL, ευκαιρία να τη δούμε τώρα. Εντάξει, τι είναι αυτό το πράγμα, η SQL και η MySQL? Η MySQL είναι σύστημα βάσεων δεδομένων. Αυτό μας επιτρέπει να αποθηκεύουμε δεδομένα και να ανακτούμε δεδομένα.
έχουμε συνηθίσει όταν προγραμματίζουμε να αποθηκεύουμε δεδομένα και να ανακτούμε δεδομένα από αρχεία. Αλλά αυτό συνήθως δεν είναι πολύ καλό. Ο λόγος είναι διότι αν θέλουμε να αναζητήσουμε κάτι μέσα σε αρχεία, θα πρέπει να το κάνουμε με μια δικιά μας υλοποίηση, κάποιο αλγορίθμο αναζήτησης, που συνήθως δεν μπορούμε να το κάνουμε και πολύ καλά αν δεν έχουμε ιδιοκτήσει τους αλγορίθμους. Και συνήθως δεν μας ενδιαφέρει κιόλας να κάνουμε η μόνη μας την υλοποίηση, μας ενδιαφέρει απλά να έχουμε γρήγορη αναζήτηση. Οπότε με τις βάσεις δεδομένων έχουμε πολύ γρήγορες αναζητήσεις, χωρίς να χρειάζεται να πούμε πώς θα γίνει η αναζήτηση, απλά και μόνο λέγοντας τι θέλουμε να ψάξουμε. Αντίστοιχα, μεγάλη ταχύτητα σε προσθήκη δεδομένων, ενημέρωση δεδομένων, διαγραφή δεδομένων. Και πολλά άλλα πράγματα τα οποία θα έπρεπε να λύσουμε μόνοι μας αν αποθηκεύουμε σε αρχεία, τα έχουν λύσει αυτοί που φτιάχνουν τις βάσεις δεδομένων. Για παράδειγμα, ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα είναι αυτό που λέει η chat, ταυτόχρονη χρήση. Φανταστείτε δύο χρήστες οι οποίοι μπαίνουν ταυτόχρονα στη σελίδα σας, ανοίγουν το ίδιο αρχείο PHP, το οποίο θα πρέπει να γράψει κάποια δεδομένα σε ένα αρχείο, να αποθηκεύσει τα δεδομένα κάποιας formats. Αν τα αποθηκεύσετε σε αρχείο, θα πρέπει και τα δύο και τα δεδομένα και τους δύο χρήστες να προσθεθούν στο αρχείο. Όμως, αν συμβεί αυτό την ίδια στιγμή και προσπαθήσει το PHP script να ανοίξει και για τον ένα και για τον άλλον ταυτόχρονα, αυτό λέγεται race condition, θα υπάρξει πρόβλημα. Θα πει ότι αυτό το αρχείο είναι σε χρήση. Αυτό το πρόβλημα στις βάσεις δεδομένων δεν υπάρχει. Έχει λυθεί για μας. Δεν χρειάζεται να μας απασχολεί. Αντίστοιχα, αντίγραφα ασφαλείας υπάρχουν έτοιμα εργαλεία για να γίνουν. Συγχρονισμός, αν έχουμε πολλούς υπολογιστές που τρέχουν συστήματα βάσεων δεδομένων, μπορούμε να τα συγχρονίσουμε εύκολα. Οπότε, για να μην μας απασχολούν αυτά τα θέματα, χρησιμοποιούμε ένα έτοιμο σύστημα βάσεων δεδομένων, σαν τις MySQL. Οπότε, ας δούμε κάποια πράγματα σχετικά με το τι είναι βάση δεδομένων και συγκεκριμένα σχεσιακή βάση δεδομένων. Αυτές είναι που θα ασχοληθούμε. Αν θέλετε να μαθαίνετε σε θεωρητικά πράγματα σχετικά με τις βάσεις δεδομένων, υπάρχει ένα πολύ καλό μάθημα στη σχολή ηλεκτρολόγων που λέγεται βάσεις δεδομένων και προχωρημένα θέματα βάσεων δεδομένων. Μπορείτε να το ακολουθήσετε. Εμείς θα πούμε πολύ λίγα πράγματα σχετικά με τη θεωρία. Κάποιοι ορισμοί αρχικά. Πίνακες, εγγραφές και στήλες. Φαντάζομαι οι περισσότεροι από εδώ έχετε χρησιμοποιήσει Excel ή λογιστικά φύλλα. Πόσοι έχουν χρησιμοποιήσει? Ωραία, θα χρησιμοποιήσω μία αναλογία βάση δεδομένων και Excel. Λοιπόν, μία βάση δεδομένων μπορεί να τη φαντάζεστε σαν ένα αρχείο στο Excel. Αυτό το αρχείο έχει κάποιες καρτέλες. Κάθε καρτέλα είναι ένας πίνακας. Και μέσα σε κάθε καρτέλα υπάρχει ένα πλέγμα, το οποίο έχει στήλες και γραμμές. Αντίστοιχα εδώ πέρα θα έχουμε πάλι στήλες και γραμμές. Ας δούμε ένα τέτοιο πίνακα. Λοιπόν, έχουμε κάποιους μηχανικούς της λογικής. Για πάμε παρακάτω. Ωραία, αυτός είναι ο πίνακας. Πάνω βλέπετε το τίτλο του πίνακα. Εντάξει, εδώ είναι ο τίτλος, η μία στήλη είπε δύο, το ίδιο πράγμα είναι, και ο τίτλος της. Μας θυμίζουν και λίγο τους HTML πίνακες αυτά, αλλά τώρα πλέον δεν μιλάμε για τρόπο να κάνουμε μάρκα, να δώσουμε σημασιολογία, μιλάμε για τρόπο αποθήκευσης. Λοιπόν, και εδώ μιλάμε για μία εγγραφή ή γραμμή, και αυτό είναι μία τιμή πεδίου. Μία εγγραφή έχει, για κάθε στήλη έχει μία τιμή. Για παράδειγμα, η στήλη του Russell έχει, η γραμμή του Russell έχει στη στήλη γέννησης τη τιμή 1872. Ωραία. Κατανοητά αυτά, απλά. Ωραία. Τα ονόματα μας στη MySQL. Τα ονόματα των πινάκων, τα ονόματα των στυλών, τα ονόματα των βάσεων δεδομένων δεν μπορεί να είναι ό,τι θέλουμε. Ακολουθούν παρόμοιους κανόνες με την ονοματολογία των μεταβλητών. Ξεκινάμε από ένα λειτουργικό γράμμα, μπορούμε να έχουμε αριθμούς, γράμματα, κάτω πάνω. Μπορούμε να έχουμε και κάποια άλλα πράγματα, αλλά σας προτείνουμε να χρησιμοποιείτε αυτά για ευκολία δική σας. Okay. Ας δούμε στο πιο σημαντικό πράγμα για σήμερα, που είναι τα σχήματα. Τι είναι ένα σχήμα? Ένα σχήμα είναι η δομή μιας βάσης δεδομένων και είναι αυτό που θα πρέπει να σκεφτείτε όταν θα φτιάξετε μια βάση δεδομένων. Σημαίνει ποια θα είναι η μορφή με την οποία θα αποθηκεύσω τα δεδομένα μου. Όταν φτιάχνω μία web εφαρμογή, αυτό που πρέπει να σκεφτώ είναι τι είναι αυτό που πρέπει να αποθηκεύσω. Θα
πρέπει να χωρίσω αυτά που θα αποθηκεύσω και που θα αναπτύσσω και που θα ενημερώσω και που θα διαγράψω σε οντότητες ή αλλιώς αντικείμενα. Ποια είναι τα αντικείμενα λοιπόν που θα αποθηκεύει η εφαρμογή μου. Και για κάθε ένα από αυτά τα αντικείμενα, τι είναι αυτό το οποίο πρέπει να αποθηκεύσω. Αυτά λέγονται ιδιότητες. Μην προχωρήσεις λίγο παρακάτω. Τώρα θα κάνουμε ένα παράδειγμα με το σύστημα Εύδοξος, επειδή όλοι είστε εξοικειωμένοι με αυτό, να σκεφτούμε τι δεδομένα θα χρειαζόταν να αποθηκεύσουμε αν θέλαμε να φτιάξουμε ένα τέτοιο σύστημα. Μην προχωρήσω. Λοιπόν, έχει κανείς καμία ιδέα τι χρειάζεται να αποθηκεύσουμε για ένα τέτοιο σύστημα, σαν το Εύδοξος? Ναι. Τις δυνατές επιλογές των βιβλίων, μία λίστα των φοιτητών. Φοιτητές, βιβλία. Για κάθε φοιτητή μία λίστα των στοιχείων του. Ποια στοιχεία έχει πάρει και μπορεί να πάρει. Ποια βιβλία έχει πάρει και μπορεί να πάρει, ωραία. Κάποια άλλη ιδέα, ναι. Εκδότες, σημεία διανομής. Εκδότες, σημεία διανομής, ωραία. Τα μαθήματα, πολύ ωραία. Τα πανεπιστήμια. Ωραία. Εδώ έχω. Προχώρα λίγο παρακάτω. Εδώ έχω γράψει τέσσερα αντικείμενα τα οποία πιθανώς να χρειαστούμε. Φοιτητές, μαθήματα, βιβλία και εκδότες. Τώρα το αν ένα βιβλίο. Τα στοιχεία του φοιτητή, ας πούμε, που υπόθηκε, είναι ιδιότητες πάνω στο φοιτητή. Δεν είναι ξεχωριστό αντικείμενο. Οπότε πρέπει να σκεφτόμαστε πότε πρόκειται για ένα ξεχωριστό αντικείμενο, μια οντότητα, για την οποία θα δημιουργούμε πίνακα και πότε θα έχουμε ιδιότητες, δηλαδή στοιχεία που αφορούν ένα συγκεκριμένο αντικείμενο. Υπάρχει κάποια ερώτηση? Μπορούμε να έχουμε και δηλώσεις, να κρατάμε για κάποιο. Σωστό είναι αυτό, ναι, μπορούμε να έχουμε και δηλώσεις. Ωραία. Εδώ πέρα έχω. Μην προχωρήσουμε ακόμα. Εδώ έχω τους εκδότες, που είναι ένα αντικείμενο. Τι ιδιότητες θα χρειαζόμασταν για τον πίνακα των εκδοτών, υπάρχει κάποια ιδέα? Ναι. Τα συγγράμματα που διανέμουν ο καθένας. Τα σημεία διανομής. Στοιχεία επικοινωνίας. Στοιχεία επικοινωνίας. Ποια συγγράμματα διανέμει. Την επωνυμία, φαντάζομαι, ναι. Πόσα λεφτά του χρωστάμε. Πόσα λεφτά του χρωστάμε. Εντάξει. Ωραία. Εδώ έχω γράψει κάποια από τα στοιχεία. Έχω χρησιμοποιήσει και την ονοματολογία της MySQL. Έχω την επωνυμία, το τηλέφωνο για επικοινωνία, τη διεύθυνση στην οποία βρίσκεται τον αριθμό και την οδό και το ταχυδρομικό κώδικα. Ωραία, ας δούμε το πίνακα. Λοιπόν, έχω προσθέσει 4 εκδότες που δίνουν βιβλία στο MBU. Έχω φτιάξει αυτές τις στήλες, έχω προσθέσει τα στοιχεία, έτσι. Και βλέπετε, ας πούμε, μία εγγραφή είναι από το συντηρίο. Τα στοιχεία δεξιά αντιστοιχούν σε αυτά αριστερά. Τώρα, αυτός ο πίνακας δεν είναι τόσο συνηθισμένος να τον δείτε σε μία βάση δεδομένων MySQL. Επειδή εδώ λείπει αυτό που λέμε πρωτεύον κλειδί. Τι είναι ένα πρωτεύον κλειδί? Είναι ένα μοναδικό αναγνωριστικό, το οποίο το λέμε ID συνήθως, και είναι ένας θετικός φυσικός αριθμός, 1, 2, 3. Και τι γίνεται? Ο πρώτος εκδότης που θα προσθέσω σε κάποιο πίνακα, η πρώτη εγγραφή, παίρνει το αναγνωριστικό 1. Η δεύτερη παίρνει το αναγνωριστικό 2. Και ούτω καθεξής, κάθε εγγραφή που προστίθεται παίρνει τον επόμενο φυσικό αριθμό που είναι διαθέσιμος. Αν διαγράψω κάποια εγγραφή, αυτός ο αριθμός δεν ξαναχρησιμοποιείται. Οπότε υπάρχει το μοναδικό αναγνωριστικό που μας βοηθάει ουσιαστικά να αναφερόμαστε σε εγγραφές. Και το λέμε και όντως implement αυτό. Θα το δούμε πιο αναλυτικά και πώς το χρησιμοποιούμε. Οπότε τι εξυπηρετεί αυτό? Δύο πράγματα. Πρώτον, να αναφερόμαστε σε μία εγγραφή χωρίς να πρέπει να δώσουμε όλα τα στοιχεία. Δηλαδή λέω ο εκδότης νούμερο 4. Δεν λέω ο εκδότης που έχει την τάδε επωνυμία και βρίσκεται στην τάδε διεύθυνση και έχει το τάδε τηλέφωνο. Και το δεύτερο είναι ότι ξεχωρίζω δύο εγγραφές. Για παράδειγμα, αν είχα δύο μαθητές με το ίδιο όνομα, επώνυμο και όνομα πατρός, που θα μπορούσε να συμβεί, και αποθήκευα μόνο αυτά τα τρία στοιχεία, δεν θα μπορούσα να τους ξεχωρίσω. Παρ' όλα αυτά, θα ήταν επιθυμητό να τους ξεχωρίσω γιατί μπορεί να έχουν διαφορετική βαθμολογία, για παράδειγμα. Οπότε λέω. Ο μαθητής με ID 5, αναγνωριστικό 5 ή αναγνωριστικό 105. Είναι διαφορετική. Αυτό λοιπόν το λέμε πρωτεύον κλειδί σε μια βάση δεδομένων. Πολλές φορές ίσως δείτε και πρωτεύοντα κλειδιά τα οποία δεν είναι ID, αλλά για λόγους ευκολίας, επειδή συνηθίζεται πάρα πολύ, σε αυτό το μάθημα θα χρησιμοποιούμε όσο αναγνωριστικά και πρωτεύοντα κλειδιά μόνο IDs, μία στήλη.
Έχω προσθέσει λοιπόν τώρα εδώ στον πίνακα Publishers το αναγνωριστικό στην αρχή, μια επιπλέον στήλη. Τη βλέπετε και εδώ μαζί με τα δεδομένα. Προχώρα. Μια δεδομένη. Ωραία. Αυτή είναι η στήλη όταν κρεμμένη λοιπόν. Εντάξει. Τώρα, σχετικά ας πούμε με ένα φοιτητή, τι θα μπορούσαμε να κρατήσουμε, τι δεδομένα θα μπορούσαμε να κρατήσουμε, τι ιδιότητες θα μπορούσε να έχει ο πίνακας φοιτητής, τι στήλες. Ιδέες, ναι. Όνομα, επώνυμο, αριθμό, μητρό, σχολή. Ωραία, όνομα, επώνυμο, αριθμό, μητρό, σχολή. Έτος σπουδών. Ωραία. Εντάξει, σχετικά με τα μαθήματα, τι θα μπορούσαμε να κρατήσουμε. Ναι. Μαθήματα που έχει δηλώσει, συγγράμματα που έχει δηλώσει. Άσχετα το φοιτητή, αν έχω ένα πίνακα που αφορά μαθήματα, τι στοιχεία θα μπορούσα να αποθηκεύσω για κάθε μάθημα. Σχολή, βιβλία που προτείνεις για το μάθημα. Ωραία, σχολή, βιβλία που προτείνονται, ναι. Διδάσκοντες. Ναι. Εξάμεινο, αν είναι γνώσιμο ερευνητικό ετήσιο. Ωραία, εξάμεινο. Τα σχόλια πιθανόν τη γραμματεία που θέλει να κάνει. Ωραία, ωραία. Και σχετικά με, κάθε βιβλίο, αν έχω ένα πίνακα που αποθηκεύει βιβλία, τι θα μπορούσα να αποθηκεύσω, τι ιδιότητες θα μπορούσε να έχει ένα τέτοιο πίνακα. Ναι. Πρώτη επιλογή, δεύτερη επιλογή. Πρώτη επιλογή, δεύτερη επιλογή, ωραία. Τίτλος συγγραφέας, ωραία. Εντάξει, εδώ έχω κάνει πρόχειρα τρεις πίνακες με διάφορα στοιχεία και λέω ότι στο πίνακα μαθητές έχω το όνομα του μαθητή, το μοναδικό αναγνωριστικό στην αρχή, το επώνυμο, τη σχολή στην οποία φοιτεί, πότε δημιουργήθηκε η σχολή, πού είναι η σχολή του, το εξάμεινό του. Στα μαθήματα έχω το όνομα του μαθήματος, το μοναδικό αναγνωριστικό, την περιγραφή. Σε ποια σχολή ανήκει το μάθημα, πότε δημιουργήθηκε η σχολή, σε ποια περιοχή είναι η σχολή και για τα βιβλία βέβαια σε ποια σχολή ανήκει, πότε δημιουργήθηκε η σχολή, σε ποιο εξάμεινο είναι το βιβλίο και το εξής. Για πάμε λίγο παρακάτω. Ωραία, εδώ έχω τώρα το πίνακα των μαθητών και έχω συμπληρώσει αυτά τα στοιχεία. Βλέπετε να υπάρχει κάτι το ανεπιθύμητο σε αυτή τη δομή που έχω φτιάξει. Κάτι που να μην μας αρέσει. Κάτι που θα το αποφεύγατε. Ας το δούμε κι όλοι λίγο. Ναι, εσείς παρακαλώ. Ναι, αυτό είναι μια σωστή παρατήρηση, ότι θα μπορούσαμε, εκεί που λέει ζωγράφο Αθήνα, να το χωρίσουμε σε δύο διαφορετικές στήλες, την περιοχή και την πόλη. Πράγματι, αυτό ισχύει, θα μπορούσε να γίνει. Υπάρχει και άλλο ένα πρόβλημα εδώ πέρα, το βλέπει κάποιος. Ναι. Το ίδιο για τη σχολή και το ίδιο, τα έχουμε πάει μαζί. Τη σχολή και το ίδιο, θα μπορούσα να τα ξεχωρίσω, σωστά. Θα μπορούσα να το κάνω αυτό. Υπάρχει κάποια άλλη παρατήρηση, ναι. Δεν είναι αλφαβητικά οι μαθητές. Δεν είναι αλφαβητικά οι μαθητές, μας πειράζει αυτό. Νομίζω ότι οι μαθητές δεν καταχωρούνται αλφαβητικά, καταχωρούνται με βάση το ποιος είχε καλύτερο βαθμό στις πανελλήνιες. Ναι. Το εξάμεινο θα έπρεπε να αντικατασταθεί μάλλον από το έτος εισαγωγής. Αχα. Ναι, αυτό είναι μια καλή ιδέα που θα μπορούσαμε να διορθώσουμε. Υπάρχει ένα πολύ σοβαρό λάθος όμως, ένα από όλα αυτά που είναι σωστά αυτά που λέτε. Ναι. Δεν έχει σχέση πότε ιδρύθηκε η σχολή με τους μαθητές. Λέει εδώ ο συνάδελφος δεν έχει σχέση πότε ιδρύθηκε η σχολή με τους μαθητές. Αυτό είναι πολύ εύστοχη παρατήρηση. Αλλά εγώ θέλω να ξέρω ότι η σχολή στην οποία φοιτεί ο Πέτρος ιδρύθηκε το 1836. Πώς θα το κάνω αυτό. Ναι. Ναι, είσαι πίσω. Ωραία, ναι. Η συνάδελφος προτείνει να φτιάξουμε ένα δεύτερο πίνακα, ο οποίος να αποθηκεύει τις σχολές και να έχουμε κάποια αναφορά από τους μαθητές στις σχολές για να το δούμε. Ωραία, αυτή είναι η αρνηθήμη διαπανάληψη που έχουμε εδώ και εδώ είναι η πρόταση. Εντάξει, και για να δούμε και τα δεδομένα. Ωραία, εδώ θα έχω καταχωρήσει δύο διαφορετικά σχολεία, σχολές τέλος πάντων, και τέσσερις διαφορετικούς μαθητές. Θα μπορούσε, ακούστηκε κιόλας, να χωρίσουμε το πανεπιστήμιο και τη σχολή. Και η σχολή να ανήκει σε ένα πανεπιστήμιο. Ακόμα καλύτερα θα ήταν αυτό. Ας δούμε εδώ πώς γίνεται η αναφορά.
Εκεί έχουμε ένα school ID στον Πέτρο, το οποίο είναι το ένα, και λέω ότι αναφέρεται στην τάδε εγγραφή από τον άλλο πίνακα. Πάλι το ένα από κάτω στον Γιώργο Πάρου αναφέρεται στο ένα. Και το ίδιο και στο Πάρο Τσιμή. Ενώ τη Σαρετή Τσαμάκη το 2 αναφέρεται στο up to. Οπότε έτσι, αυτό που επιτυγχάνουμε με αυτό είναι ότι έχουμε ναι, με να αποθηκεύσουμε και λιγότερα δεδομένα, δεν χρειάζεται να αποθηκεύουμε κάθε φορά τα ίδια, αλλά αν κάποια στιγμή μεταφερθεί, ας πούμε, κάποια σχολή από ζωγράφο πάει κάπου αλλού, δεν πρέπει να ενημερώσω όλους τους φοιτητές. Και επίσης, δεν μπορώ να έχω. Ένα λεπτό. Δεν μπορώ να έχω πρόβλημα στα δεδομένα μου, δεν μπορώ να έχω αντιφάσεις. Δεν μπορώ την ίδια σχολή να την έχω σε μία περιοχή και σε μία άλλη, αν κάνω λάθος. Αν έχω μια σωστή δομή, δεν υπάρχουν τέτοιες αντιφάσεις. Αν αλλάξω την περιοχή εκεί στον πίνακα των σχολών, θα είμαι εντάξει. Ναι. Το ID παίρνει μόνο νούμερα ή το ID παίρνει μόνο νούμερα, είναι μια στήλη. Η στήλη school ID θα είναι όντω incremental και πρωτεύον κλειδί. Η στήλη school ID στον πίνακα students όμως δεν θα είναι όντω incremental, γιατί για κάθε μαθητή που προσθέτω δεν αυξάνεται κατά ένα, αλλά το ορίζω εγώ. Εντάξει. Ωραία, για πάμε λίγο παρακάτω. Λοιπόν, το σχήμα λοιπόν. Καταρχάς, η βάση των δεδομένων είναι το σύνολο του πινάκου. Και το σχήμα μου τι είναι, είναι η δομή που έχω. Τα ονόματα των πινάκων, τα ονόματα των στυλών, οι τύποι των δεδομένων που αποθηκεύονται, το πλήθος των στυλών για κάθε πίνακα, το πλήθος των συνολικών πινάκων, το όνομα της βάσης δεδομένων, όλα αυτά είναι το σχήμα. Αλλά όχι τα ίδια δεδομένα. Τα ίδια τα δεδομένα μαζί με το σχήμα καθιστούν τη βάση δεδομένων. Και αυτή η βάση έχει και ένα όνομα. Λοιπόν, ας δούμε εδώ ένα δεντρόγραμμα. Για ρίξτε μια ματιά. Έχω κάποια από τα στοιχεία της βάσης μου. Θέλει κάποιος να μου πει το κόκκινο χρώμα τι συμβολίζει. Το παραπάνω. Είναι κάποια στήλη, είναι κάποια βάση δεδομένων, κάποιος πίνακας. Ναι, εσείς. Ωραία, σωστά, είναι όλο το σύστημα, μια βάση δεδομένων είναι αυτό. Και το όνομά της είναι Εύδοξος. Ωραία, τώρα στη δεύτερη γραμμή που έχω τα πράσινα. Τι συμβολίζει αυτό το Sibling Publishers, είναι και αυτά βάσεις. Ναι, είναι πίνακες, σωστά. Ωραία, η επόμενη γραμμή που έχει μπλε σκούρα στοιχεία, τι αντιπροσωπεύει το καθένα από αυτά. Ναι. Εγγραφές, ωραία. Και μετά για κάποιες από τις εγγραφές θα έχω γράψει κάποια επόμενα στοιχεία με κίτρινο. Τι είναι αυτά. Ναι. Παιδεία και οι τιμές τους, έτσι. Το ναι είναι το παιδί, το γεγονός είναι η τιμή του παιδί. Ωραία, είναι κατανοητά όλα αυτά. Ναι. Μπορούσε μια βάση δεδομένα τριπίνα για μια. Όχι, όχι. Δεν έχω ιεραρχική δομή εδώ πέρα. Έχω δηλαδή η ιεραρχία μου είναι μόνο αυτό. Κάθε βάση περιέχει πίνακες, κάθε πίνακας περιέχει εγγραφές. Κάθε εγγραφή περιέχει τιμές για τις στήλες της. Δεν υπάρχει επιπλέον ιεραρχία. Γιατί η στοιχεία είναι μόνο με αναφορές όπως δείξαμε με το school ID. Ναι. Τα πλέον πιθανότητα δεν είναι ολόκληρες εγγραφές, δημιουργούν στην καθημερινή μου. Ναι, τα μπλε έχουν γράψει κάποιο στοιχείο που καταλαβαίνουμε τι είναι, ναι, δεν είναι ολόκληρη η εγγραφή. Θα πρέπει να αναλυθεί σε όλα τα παιδιά της για να δούμε. Πολύ σωστή παρατήρηση. Ωραία. Για πάμε λίγο παρακάτω. Εντάξει, εδώ έχω κάποιους τύπους. Οι τύποι αποτελούν μέρος του σχήματος. Κάθε στήλη έχει ένα τύπο τον οποίο ορίζουμε όταν φτιάχνουμε το σχήμα και οι τιμές που μπορούν να αποθηκευτούν σε αυτή τη στήλη για κάθε εγγραφή πρέπει να είναι κοινού τύπου. Δηλαδή, παράδειγμα, η ημερομηνία γέννησης ενός μαθητή είναι πάντα ένας αριθμός για όλους τους μαθητές. Το ίδιο. Εδώ είναι κάποιοι τύποι της MySQL. Θα σας θυμίζουν τους τύπους από τη C, την Pascal και την PHP ακόμα. Δεν είναι όλοι αυτοί οι τύποι. Έχω αφήσει ένα link αν θέλετε να τους ψάξετε περισσότερο. Πιθανώς να χρειαστείτε περισσότερους τύπους. Ψάξτε να δείτε τι σας καλύπτει περισσότερο. Για να δούμε αυτά τι είναι. Το int είναι ένας φυσικός αριθμός. Το float ένας δεκαδικός. Μετά έχω τρεις τύπους αλφαριθμητικών. Το text που είναι ένα απλό αλφαριθμητικό. Το char που έχει συγκεκριμένο σταθερό μέγεθος, νη, το δίνω. Το varchar που έχει μέγιστο μέγεθος, νη. Το date που αποθηκεύει μια ημερομηνία και το date time που αποθηκεύει μια ημερομηνία και ώρα. Ανάλογα με το είδος των δεδομένων που
σκέφτεται, θα πρέπει να αποφασίσετε όταν δημιουργείτε το σχήμα ποιος θα είναι ο τύπος που θα ορίσετε για κάθε στήλη. Ωραία. Ωραία. Εντάξει, πώς ορίζουμε ένα σχήμα τώρα στην πράξη. Καταρχάς, αυτό γίνεται με αυτό το πρόγραμμα, το PHP MyAdmin, σας το προτείνουμε. Υπάρχουν και άλλα προγράμματα με τα οποία μπορείτε να το κάνετε. Υπάρχει, ας πούμε, και το client, το console client της MySQL, αν θέλετε να το χρησιμοποιήσετε. Ένα λεπτό. Λοιπόν, όταν λοιπόν θα σχεδιάσω μια web εφαρμογή, θα πρέπει να σκεφτώ τι είναι αυτές οι οντότητες που πρέπει να αποθηκεύσω. Να σκεφτώ ποιοι είναι οι πίνακες, για κάθε πίνακα ποιες είναι οι ιδιότητες που θέλω να αποθηκεύσω και να δημιουργήσω το σχήμα μου. Το σχήμα μου το δημιουργώ αρχικά σε αυτή την εφαρμογή, την PHP MyAdmin, μία φορά και από εκεί και πέρα δεν αλλάζει αυτό το σχήμα. Δηλαδή, αφού ολοκληρώσω την εφαρμογή μου και την δώσω να μπορεί να τη χρησιμοποιήσουν οι χρήστες, το σχήμα μου θα είναι σταθερό. Αν θέλω να αλλάξω την εφαρμογή μου, μπορώ να αλλάξω το σχήμα, αλλά θα το κάνω μόνο εγώ συνειδητά, δηλαδή δεν θα γίνεται αυτοματοποιημένα ποτέ από την εφαρμογή. Αυτό που θα γίνεται αυτοματοποιημένα από την εφαρμογή θα είναι η επεξεργασία των δεδομένων και όχι του σχήματος. Υπήρχε κάποια ερώτηση? Τον Άφηκα είναι πολύ καλό client. Ωραία, μπορείτε να μοιραστείτε και άλλα clients που σας αρέσουν στο forum να συζητήσετε σχετικά με αυτό. Υπάρχουν πολλά ωραία. Εγώ χρησιμοποιώ το console client. Περισσότερο χρησιμοποιούν το PHP MyAdmin. Ό,τι θέλετε μπορείτε να διαλέξετε. Ωραία. Για πάμε λίγο παρακάτω. Λοιπόν, με το PHP MyAdmin μπορούμε να ορίσουμε το σχήμα μας, που είναι η βάση, οι πίνακες, οι στήλες, αλλά μπορούμε να προσθέσουμε και να επεξεργαστούμε και εγγραφές, ώστε να βάλουμε κάποια παραδείγματα δεδομένων αρχικά στην εφαρμογή μας πριν αρχίσει να λειτουργεί για να τη δοκιμάσουμε. Ωραία, θα βάλουμε και οδηγίες στο site σχετικά με αυτό το θέμα. Ωραία, τώρα αυτά σχετικά με τα σχήματα. Υπάρχουν κάποιες ερωτήσεις? Ποιες είναι οι ερωτήσεις σας σχετικά με τα σχήματα βάσεων δεδομένων? Ναι. Η προηγούμενη διαφάνεια, εισαγωγή εγγραφών γίνεται με αυτόματο τρόπο? Ναι, η εισαγωγή εγγραφών μπορεί να γίνει και με αυτόματο τρόπο. Αυτά εδώ είναι μέρος του σχήματος, ενώ αυτό είναι μέρος των δεδομένων. Ο λόγος που θα χρησιμοποιήσω την PHP MyAdmin και για τα δεδομένα είναι για λόγους δοκιμών. Θα προσθέσω κάποια δεδομένα να δω αν η εφαρμογή μου λειτουργεί σωστά με αυτά. Θέλω να πω η PHP MyAdmin αυτοματοποιεί την εισαγωγή. Κάνει και αυτόματα τις εισαγωγές με δεδομένα. Όχι, η PHP MyAdmin επιτρέπει μόνο σε εμάς να βάλουμε τα δεδομένα μόνοι μας πριν να αρχίσουμε να χρησιμοποιούμε την κανονική εφαρμογή που θα γράψουμε. Αυτή είναι η δουλειά του. Ναι, παρακαλώ. Ποια είναι η διαφορά SQL και MySQL και σύστημα γλώσσα? Ωραία, ναι. Ποια είναι η διαφορά MySQL και SQL, θα το δούμε αυτό. Θα το δούμε σήμερα σε λίγο. Κάποια άλλη ερώτηση? Αφού είναι γλώσσα, γιατί χρησιμοποιούμε πρόγραμμα για να το γράψουμε? Δηλαδή, δεν ανοίγουμε συνήθως ένα αρχείο να προγραμματίσουμε γραμμικά? Δηλαδή, τι χρησιμοποιεί το My, το PHP MyAdmin που προτείνατε εκεί πέρα? Νομίζω ότι θα σου απαντήσω σε λιγάκι με αυτά που θα πούμε. Αν δεν σου απαντήσω, πες μου ξανά, έτσι, πριν το διάλειμμα. Ωραία. Ας προχωρήσουμε λίγο παρακάτω. Λοιπόν, μιλήσαμε για ένα πρόγραμμα MySQL, τον εξυπηρετητή MySQL. Τι είναι αυτό? Αυτό είναι ένα πρόγραμμα το οποίο τρέχει συνήθως στον ίδιο υπολογιστή που τρέχει και ο Apache, στον εξυπηρετητή. Μπορεί όμως να τρέχει και σε διαφορετικό υπολογιστή. Τώρα χρειάζεται λίγο προσοχή για να καταλάβετε τι συμβαίνει εδώ πέρα. Αν έχω εδώ τον Firefox, βασικά έχω ένα διάγραμμα, οπότε προχώρα το λίγο και θα ξαναγυρίσουμε εδώ. Λοιπόν, εδώ, θυμάστε αυτό το διάγραμμα, θέλει κάποιος να εξηγήσει τι συμβαίνει εδώ πέρα? Που να το θυμάται? Εδώ έχω την διαδικασία HTTP και τη λύση της PHP από τον Apache. Ναι. Έχουμε το Firefox, το οποίο ζητάει από τον Apache μία σελίδα χ. Ωραία. Ο Apache ζητάει την PHP να δημιουργήσει αυτή τη σελίδα. Ωραία. Η PHP παράγει την HTML, τη στέλνει στον Apache και ο Apache τη στέλνει στο Firefox. Ωραία, εντάξει, θυμόμαστε έτσι τι συμβαίνει εδώ πέρα. Εδώ είναι HTTP το πρωτόκολλο. Καλεί ο Firefox στον Apache. Ο Apache, αν έχει τη σελίδα μόνος του και είναι στατική, την επιστρέφει απλά. Αν είναι δυναμική σελίδα και περιέχει κώδικα PHP, κάνει αυτή εδώ την κλίση εσωτερικά. Αυτό δεν είναι πάλι το δίκτυο.
και τρέχει εδώ ο κώδικας, επιστρέφει και επιστρέφει πάλι το HTML τελικά. Ωραία, τώρα θα προσθέσουμε ένα επιπλέον επίπεδο σε αυτό. Και είναι η MySQL, που χρησιμοποιείται για αποθήκευση δεδομένων. Αυτά εδώ τα δύο τρέχουν στον ίδιο υπολογιστή υποχρεωτικά. Αυτό τρέχει συνήθως στο διαφορετικό υπολογιστή. Αυτό μερικές φορές μπορεί να τρέχει στον ίδιο υπολογιστή με αυτά τα δύο. Σε μεγάλα sites όμως θα τρέχει σε διαφορετικό υπολογιστή. Οπότε τι συμβαίνει εδώ πέρα. Εδώ έχω το πρωτόκολλο HTTP που συνδέει το Firefox με τον Apache και εδώ έχω το πρωτόκολλο MySQL που συνδέει την PHP με το πρόγραμμα της MySQL, τον εξυπηρετητή MySQL. Η PHP λοιπόν τι λέει. Κάνει αιτήματα μέσω του MySQL πρωτοκόλλου πάνω από το δίκτυο στο MySQL εξυπηρετητή και ο MySQL εξυπηρετητής απαντάει με αυτά που ζητήθηκαν. Πάμε λίγο πίσω, μια διαφάνεια. Όχι άλλη μία. Ωραία. Οπότε παρατηρήστε αυτό εδώ που είναι λίγο περίεργο. Η PHP είναι ένας MySQL client. Δηλαδή η PHP είναι μέρος του Apache που είναι ένας HTTP server, αλλά η ίδια είναι ένας MySQL client. Άρα έχουμε δύο επίπεδα. Πάμε λίγο μπροστά, δύο διαφάνειες ξανά. Ωραία. Για το HTTP αυτός εδώ είναι ο client και αυτός εδώ είναι ο server. Για το MySQL πρωτόκολλο αυτός είναι ο client και αυτός είναι ο server. Άρα η PHP λειτουργεί ταυτόχρονα ως HTTP server και ως MySQL client. Είναι κατανοητό αυτό. Ωραία. Για πάμε λίγο παρακάτω. Ωραία, εδώ έχω κάποια παραδείγματα ερωτημάτων. Τι είναι ένα ερώτημα. Ένα ερώτημα είναι ένα αίτημα από την PHP προς τον MySQL εξυπηρετητή. Τα μπλε είναι τα ερωτήματα και τα μόβ είναι οι απαντήσεις. Οπότε η PHP τι μπορεί να πει. Φέρε μου τα τάδε δεδομένα που έχεις αποθηκευμένα. Παίρνουμε μια απάντηση που περιέχει τα δεδομένα. Ή κάνε την τάδε λειτουργία. Πρόσθεσε τον μαθητή με αυτές τις πληροφορίες. Το έκανα. Διέγραψε όλους τους μαθητές από το 2008. Okay. Εδώ συνήθως με αυτό το σύμβολο συμβολίζουμε και χώρο αποθήκευσης. Οπότε πάνω από το δίκτυο στέλνουμε αυτά τα ερωτήματα. Και ενημερώνουμε το χώρο αποθήκευσης. Παρατηρήστε ότι η PHP στα αριστερά δεν έχει άμεση πρόσβαση στο χώρο που αποθηκεύονται τα δεδομένα, αλλά το κάνει μέσω του δικτύου με συγκεκριμένα ερωτήματα. Και μάλιστα τα ερωτήματα αυτά θα τα γράψετε εσείς. Για να δούμε. Λοιπόν, τα ερωτήματα που θα δούμε μαζί αφορούν χειρισμό δεδομένων και όχι σχήματος. Το σχήμα μας είναι σταθερό, όπως είπαμε, θα το έχουμε ορίσει από την αρχή. Υπήρχε μια ερώτηση. Ναι, θα ρωτήσω λίγο κάτι. Όταν είναι σε άλλο server, η επικοινωνία είπαμε γίνεται μέσω δικτύου. Υπάρχει κρυπτογράφηση ή είναι άλλο θέμα. Ναι. Υπάρχει πιστοποίηση με κάποιο ονομαχρήστη και κωδικό πρόσβαση. Κρυπτογράφηση υπάρχει, ξέρεις. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κρυπτογράφηση στο ίδιο το MySQL πρωτόκολλο, αλλά μπορεί να γίνει μέσω κάποιου SSH σύραγγα, θα μπορούσε να γίνει αυτό που λέτε. Αλλά συνήθως αυτά τα μηχανήματα τρέχουν στο ίδιο δίκτυο. Που σημαίνει ότι δεν μπορεί κάποιος ανεξάρτητος να διαβάσει τα δεδομένα που στέλνονται. Και για λόγους ταχύτητας συνήθως δεν θέλουμε κρυπτογράφηση εκεί πέρα. Ωραία. Αυτός είναι ο κύκλος ζωής μιας εγγραφής. Τι γίνεται. Στην αρχή δημιουργείται, τη διαβάζουμε και την ενημερώνουμε και στο τέλος τη διαγράφουμε. Θα δούμε πώς να κάνουμε αυτές τις λειτουργίες με ερωτήματα. Ας δούμε καταρχάς τη γλώσσα SQL. Θα προχωρώ λίγο. Λοιπόν, η γλώσσα SQL μας επιτρέπει να δημιουργούμε ερωτήματα. Τα ερωτήματά μας είναι τεσσάρων τύπων. Είτε θα δημιουργήσουν εγγραφές, είτε θα διαβάσουν, είτε θα ενημερώσουν, είτε θα διαγράψουν. Crawl διαβάζεται αυτό. Είναι όλες οι λειτουργίες που μπορούμε να κάνουμε στα δεδομένα μας. Πάμε λίγο παρακάτω. Λοιπόν, αυτά τα ερωτήματα τρέχουν ως αντίδραση σε κάποιες δράσεις του χρήστη. Δηλαδή, ο χρήστης πατάει ένα κουμπί δημιουργίας λογαριασμού σε μια φόρμα. Στέλνεται ένα HTTP post στο PHP script. Το PHP script αυτό τρέχει ένα ερώτημα το οποίο λέει πρόσθεσε τα δεδομένα που έχω που μου έδωσε ο χρήστης στην αποθήκευση. Αυτό γίνεται αυτόματα. Δεν το κάνουμε κάθε φορά εμείς δηλαδή όπως θα κάναμε το σχήμα μας. Το ίδιο ισχύει και για ανάγνωση δεδομένων, διαγραφή δεδομένων, προσθήκη, ενημέρωση, έτσι, για όλα αυτά. Οπότε σε χρόνο εκτέλεσης μιλάμε ότι τρέχουν αυτά τα ερωτήματα. Λοιπόν, okay.
Να δούμε τη γλώσσα SQL. Καταρχάς υπήρχε μια ερώτηση σχετικά με το διαχωρισμό του MySQL και της SQL. Το MySQL είναι ένα πρόγραμμα το οποίο τρέχει και αναλαμβάνει την αποθήκευση δεδομένων και την ανάκτηση. Η SQL είναι η γλώσσα η οποία περιγράφει τις λειτουργίες που, που μπορούμε να κάνουμε πάνω στα δεδομένα. Η γλώσσα SQL, λοιπόν. Στην γλώσσα SQL, αντίθετα από αυτά που έχουμε συνηθίσει, αντί να γράφουμε πώς θέλουμε να γίνει κάτι, πώς θέλουμε να γίνει η ανάγνωση των δεδομένων, με ποιο τρόπο θέλουμε να γίνει η εγγραφή, αυτό που κάνουμε είναι περιγράφουμε το τι θέλουμε να γίνει. Θέλω να διαβάσω αυτά τα δεδομένα. Τους μαθητές του 5ου έτους, ας πούμε. Δεν με ενδιαφέρει πώς θα ψάξει να τους βρει, αυτό είναι δουλειά της βάσης δεδομένων και ξέρει να το κάνει πολύ καλά. Όταν θα γράφω μια web εφαρμογή, δεν με ενδιαφέρει να βελτιστοποιήσω εγώ τον τρόπο με τον οποίο αναζητώ τα δεδομένα. Η βάση δεδομένων μου μπορεί να το κάνει αυτό πολύ καλά, γιατί αυτοί που έχουν φτιάξει τη βάση δεδομένων ασχολούνται με αλγορίθμους και κάνουν αυτή τη δουλειά. Οπότε δεν θα μας απασχολήσει, ας πούμε, πώς κάνω διαδική αναζήτηση. Η διαδική αναζήτηση θα υπάρχει στη MySQL όταν αυτό θα είναι ο πιο γρήγορος τρόπος με τον οποίο θα μπορεί να γίνει. Και γι' αυτό δεν μας απασχολεί και όλες ότι η PHP είναι μια κάπως αργή γλώσσα. Γιατί όλες τις λειτουργίες αποθήκευσης και ανάκτησης τις κάνουμε με MySQL, χωρίς να μας ενδιαφέρει το πώς γίνεται. Απλά λέμε το τι θα γίνει. Ωραία, κάθε ερώτημα τελειώνουμε το semicolon εδώ πέρα και μπορούμε να έχουμε και κενά μέσα στα ερωτήματά μας. Ας δούμε κάποια ερωτήματα. Είπαμε, έχουμε 4 τύπους ερωτημάτων. Εδώ αντίστοιχα έχουμε τις απαντήσεις. Οι απαντήσεις είναι αυτό το οποίο στέλνει ο εξυπηρετητής MySQL ως απάντηση σε κάποιο ερώτημα. Αυτό που διαφοροποιείται εδώ πέρα είναι η ανάγνωση των δεδομένων. Στην ανάγνωση των δεδομένων ο εξυπηρετητής απαντάει με τα δεδομένα. Σε όλα τα άλλα απαντάει με το αν έγινε επιτυχώς η λειτουργία ή αν απέτυχε. Στην δημιουργία, στην επεξεργασία και στη διαγραφή. Και μάλιστα στην επεξεργασία και στη διαγραφή μας λέει και πόσες εγγραφές άλλαξαν ή διαγράφτηκαν. Ενώ στη δημιουργία μας δίνει και την τιμή του πρωτεύοντος κλειδιού. Θα μας χρειαστεί πιθανώς να τη χρησιμοποιήσουμε. Ωραία. Για προχωρήσω λίγο παρακάτω. Εντάξει. Εδώ έχω κάποιες σταθερές στην SQL. Αριθμούς. Ακεραίους. Και έναν δεκαδικό. Εδώ έχω αλφαριθμητικά. Hello world, nachos και κοινοσάτσι. Στα αλφαριθμητικά μπορώ να τα έχω είτε σε μονά είτε σε διπλά εισαγωγικά, όπως και στην PHP. Τώρα για τους άλλους δύο τύπους που είπαμε. Τα αλφαριθμητικά εδώ δεν έχουν περιορισμό στο μήκος, αλλά μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τύπους και text και varchar και char. Στις ημερομηνίες και στις ώρες πάλι τις γράφουμε αυτή τη μορφή, από το πιο σημαντικό προς το λιγότερο σημαντικό. Έτος, μήνας, μέρα, ώρα, λεπτά, δευτερόλεπτα. Και πάλι πρέπει να τα βάλω σε διπλά εισαγωγικά ή μονά εισαγωγικά. Τις σταθερές θα τις χρησιμοποιήσουμε μέσα στα ερωτήματά μας. Ας δούμε κάποια ερωτήματα. Λοιπόν, ένα ερώτημα δημιουργίας έχει αυτή τη μορφή. Με MOV συμβολίζουμε το κώδικα SQL, έτσι. Ξεκινάμε με το insert input που σημαίνει προσθέτω κάτι στον πίνακα. Ακολουθεί το όνομα του πίνακα, set, και η σειρά, και με τη σειρά το πεδίο που θέλω να ορίσω, ίσον και η τιμή του, τα οποία χωρίζονται με κόμματα. Έτσι μπορώ να ορίσω όποιες τιμές θέλω. Ας δούμε ένα παράδειγμα σε αυτό. Εδώ βάζω το Πέτρος στους μαθητές. Λοιπόν, οπότε εδώ είναι ο πίνακας μου στον οποίο θέλω να προσθέσω. Εδώ είναι το πρώτο πεδίο, η τιμή του. Το δεύτερο πεδίο, η τιμή του. Το τρίτο πεδίο και η τιμή του πάλι. Και τελειώνω με το semicolon, ενώ τα πεδία τα συγχωρίζω μεταξύ τους με κόμματα. Εντάξει, είναι κανονικό αυτό. Θα δούμε πού το γράφουμε αυτό και πώς το τρέχουμε στη συνέχεια. Ας δούμε πρώτα τη μορφή των ερωτημάτων όμως. Για να προχωρήσω λίγο παρακάτω. Λοιπόν, έχω παραλείψει κάποια πεδία όπως θα είδατε σε σχέση με τον πίνακα. Αυτά τα πεδία παίρνουν τις προεπιλεγμένες τιμές. Τι είναι οι προεπιλεγμένες τιμές? Οι προεπιλεγμένες τιμές είτε ορίζονται στο σχήμα μου, τις ορίζω να φτιάχνω το σχήμα, είτε αν δεν τις ορίσω, είναι οι προεπιλεγμένες τιμές των αντίστοιχων τύπων. Δηλαδή,
Για το int θα είναι 0. Για τα text θα είναι το κενό αλφαρυθμητικό. Για το αλφαριθμητικό συγκεκριμένου μήκους char 32 για παράδειγμα, θα είναι ένα αλφαριθμητικό με 32 κενά και ούτω καθεξής. Και η τιμή ID παραλείπεται πάντα και ορίζεται από το σύστημα βάσης δεδομένων στο επόμενο, στον επόμενο φυσικό αριθμό. Okay. Πάμε λίγο παρακάτω. Πίσω. What's this end? Εντάξει. Η αναλυτική μορφή για να κάνουμε insert ερωτήματα που θα δείτε και πιο συχνά στην βιβλιογραφία είναι αυτή εδώ. Αλλά εγώ τη βρίσκω λιγότερο εδώ ανάγνωστη. Μπορείτε να θέλετε να τη χρησιμοποιήσετε. Τι κάνω, γράφω insert into και ο πίνακας. Μετά γράφω τα ονόματα των παιδιών που με ενδιαφέρουν σε παρενθέσεις χωρισμένα με κόμματα. Η λέξη values και μετά τις τιμές χωρισμένες με κόμματα. Οπότε να το γράψω γιατί δεν έχω παράδειγμα σε αυτό. Αν ήθελα να κάνω το ίδιο ερώτημα με πριν, με αυτή τη σύνταξη θα ήταν καλύτερη. Τι έχουμε. Οπότε θα ήταν αυτή η σύνταξη. Η αναλυτική που κάνει το ίδιο πράγμα με το προηγούμενο. Πάμε λίγο να το δούμε. Αυτό είναι το ίδιο με εκείνη. Ωραία. Okay, πάμε λίγο παρακάτω. Okay, υπάρχει κάποια ερώτηση σχετικά με την εισαγωγή δεδομένων, τα ερωτήματα εισαγωγής. Ναι, αυτό είναι ένας αριθμός εδώ πέρα, το 0.30. Οπότε δεν χρειάζεται να βάλω εισαγωγικά. Ναι, ούτε πειράζει να έχω. Δεν πειράζει. Ωραία. Κάποια άλλη ερώτηση υπάρχει. Πάνω σε αυτό, ναι. Δεν είναι σταθερό μήκος το μητρό. Εξαρτάται από τον τύπο. Αν ο τύπος του αριθμού μητρό είναι int, ακέραιος. Ναι, δεν μας συμφέρει να βάλει. Δεν μας συμφέρει καλύτερα σταθερό μήκος. Ναι, νομίζω στο συγκεκριμένο πεδίο θα ήταν πιο εύστοχο να χρησιμοποιούμε το char, τύπου char, με συγκεκριμένο μήκος. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Με μήκος 8. Αυτό είναι μια καλή χρήση. Ναι. Κωδικοποίηση των χαρακτήρων τι θα είναι. Τι εννοείται. Α, η κωδικοποίηση. Ναι. Αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα σχετικά με την κωδικοποίηση χαρακτήρων. Θα πούμε δύο πράγματα στο επόμενο μάθημα. Έχει να κάνει με το σχήμα. Έχει να κάνει με το σχήμα. Η ερώτηση εδώ είναι ποια θα είναι η κωδικοποίηση των χαρακτήρων στα αλφαρυθμητικά μου. Και η απάντηση είναι θα το δούμε στο επόμενο μάθημα αυτό, τη Δευτέρα. Δεν θα πούμε πολλά πράγματα, αλλά θα το αναφέρουμε. Υπάρχει κάποια άλλη ερώτηση. Ναι. Η μη πίνακα θα γίνει όταν θα καλέσουμε την πρόκληση ξύλο το ρεύμα για πρώτη εγγραφή. Όχι. Η δημιουργία του πίνακα ποιος θα πει πότε θα γίνει. Ναι. Εσείς. Όταν δώσουμε μια εντολή create. Αχα. Πότε θα γίνει αυτό. Θα γίνει ας πούμε με την πρώτη εγγραφή όχι. Με τη δημιουργία του σχήματος. Ωραία. Σωστά. Ναι. Θα γίνει με τη δημιουργία του σχήματος. Η δημιουργία του πίνακα. Ο πίνακας θα προϋπάρχει ακόμα και αν δεν υπάρχουν εγγραφές στο πίνακα. Και θα περιέχει στις μεταπληροφορίες του τον αριθμό των στυλών, τα ονόματα των στυλών, τους τύπους των στυλών και ούτω καθεξής. Ναι. Αυτό δεν θα πρέπει να είναι, ας πούμε, να προϋπάρχει το κώδικα. Δηλαδή, κάθε φορά που καλεί η PHP κάτι, δεν μπορεί και να τρέχει το κώδικα του σχήματος προφανώς. Ναι. Πρέπει να είναι κάπου αλλού. Σωστά, σωστή παρατήρηση. Όταν τρέχει ο PHP κώδικα, το σχήμα θα πρέπει να προϋπάρχει και να μην αλλάζει. Το φτιάχνουμε από την αρχή όταν γράφουμε τον κώδικά μας. Αφού τελειώσουμε το κώδικά μας και πριν το τρέξουμε, το σχήμα θα έχει δημιουργηθεί και θα είναι σταθερό. Όταν θα δημοσιεύσουμε την εφαρμογή μας, δεν θα ξαναλλάξει. Ωραία. Ναι. Πρέπει να λες λίγο χώρο για το πίνακα, δηλαδή αν είναι 100 γραμμές ή 500 γραμμές, τι δεν μας ενδιαφέρει. Ωραία, η ερώτηση είναι, υπάρχει περιορισμός στο πλήθος των εγγραφών ενός πίνακα. Δεν υπάρχει κάποιος περιορισμός από τη MySQL. Ο περιορισμός έγινε σε δύο πράγματα. Το ένα είναι ότι περιορίζεται από το χώρο που έχει στο δίσκο. Άρα, αν υπάρχει κάποιο περιορισμό χώρου στο δίσκο, δεν θα μπορούμε να φτάσουμε πάνω από κάποιο μήκο. Αλλά αυτό δεν είναι συγκεκριμένο για κάθε πίνακα. Αν ξεπεράσουμε το χώρο στο δίσκο, δεν θα μπορούμε να προσθέσουμε καμία εγγραφή πουθενά.
Και το δεύτερο είναι για ταχύτητα. Αν ξεπεράσω, ας πούμε, τις 100 εκατομμύρια εγγραφές, κάποια στιγμή δεν θα μπορώ να ψάχνω τόσο γρήγορα. Αλλά το θέμα της ταχύτητας δεν θα σας απασχολήσει καθόλου. Δηλαδή, μέχρι τα 10 εκατομμύρια εγγραφές θα είναι πάρα πολύ γρήγορα για να σας απασχολεί. Αν γράφω σωστό κόπο. Ωραία. Έχουμε λίγο χρόνο να πούμε και τα σέλεγα. Ωραία. Ας πούμε τα σέλεγα. Ωραία. Το πιο σημαντικό, η ανάγνωση δεδομένων. Το πιο σημαντικό είδος ερωτήματος. Πώς διαβάζω δεδομένα. Με αυτόν τον τρόπο. Select. Γράφω τα πεδία που με ενδιαφέρουν. From. Και γράφω το πίνακα από τον οποίο θέλω να διαβάσω τα δεδομένα. Αυτό το ερώτημα επιστρέφει τις τιμές όλων των εγγραφών του πίνακα, αλλά για τα συγκεκριμένα πεδία που ορίζω εγώ. Ας δούμε ένα παράδειγμα. Λοιπόν, εδώ από όλους τους φοιτητές διαβάζω το επώνυμό τους και το εξάγριο στο οποίο βρίσκονται. Ωραία, όχι το μικρό, είναι το επώνυμο, εντάξει. Λοιπόν, συνήθως δεν είναι χρήσιμο να διαβάζω όλες τις εγγραφές ενός πίνακα. Με ενδιαφέρει να διαβάζω συγκεκριμένες με βάση κάποια κριτήρια. Αυτό γίνεται με φιλτράρισμα. Για να κάνω φιλτράρισμα θα πρέπει να χρησιμοποιήσω, να γράψω κάποιες λογικές προτάσεις. Να πω, όταν ισχύει αυτό, φέρε μου τις εγγραφές. Φέρε μου εκείνες τις εγγραφές οι οποίες ικανοποιούν μια συνθήκη. Και για να γράψω τέτοιες λογικές προτάσεις, χρειάζομαι τελευταίες, σαν για αυτούς. Για παράδειγμα, θα πρέπει να μπορώ να συγκρίνω ή να κάνω λογικές πράξεις ή αριθμητικές πράξεις. Αυτοί οι τελευταίες είναι γνωστοί και από την PHP. Είναι οι ίδιοι με την PHP, εκτός από το ίσο που είναι μονό και κάνει σύγκριση. Και αυτούς τους λογικούς τελευταίες που γράφονται με κεφαλαία γράμματα και ολόκληρη. Παρατηρήστε ότι όταν γράφω, όταν χρησιμοποιώ τη λέξη set και το όνομα ενός πεδίου, αυτό ας πούμε, αυτό εδώ δεν είναι τέλος της σύγκρισης, επειδή υπάρχει το set. Αλλά κατά τα άλλα το μόνο ίσον σημαίνει πάντα σύγκριση. Συγκρίνω αν δύο πράγματα είναι ίσο, όπως το διπλό ίσον στην PHP. Ωραία. Διαφορά. Ναι. Το θαυμαστικό ίσον είναι το ίδιο με την PHP. Σημαίνει διάφορα. Ότι δεν είναι ίσο. Άνιση. Ωραία, λογικές προτάσεις. Για να γράψω μια λογική πρόταση μπορώ να χρησιμοποιήσω είτε σταθερές είτε ονόματα πεδίων. Μια λογική πρόταση παίρνει την τιμή 0 ή 1, 0 αν δεν ισχύει και 1 αν ισχύει. Και για κάποιες εγγραφές ενός πίνακα μπορεί να ισχύει και για κάποιες μπορεί να μην ισχύει. Η λογική πρόταση αφορά ένα συγκεκριμένο πίνακα κάθε φορά. Ας δούμε κάποια παραδείγματα λογικών προτάσεων. Ωραία, εδώ έχω μια που λέει ότι το όνομα πρέπει να είναι ίσο με Πέτρος. Αυτό αληθεύει για κάποιες εγγραφές του πίνακα των μαθητών, για όσους λέγονται Πέτρος. Μπορεί να είναι 10 άτομα, ας πούμε. Η δεύτερη. Ενώ δεν αληθεύει για όλα τα υπόλοιπα. Για τον Ανδρέα, ας πούμε, δεν θα αληθεύει. Ενώ η δεύτερη λογική πρόταση που λέει ότι το επώνυμο δεν πρέπει να είναι Αγγελάτος, αληθεύει σχεδόν για όλες τις εγγραφές, εκτός από μία ή δύο, φαντάζομαι. Εντάξει. Οπότε αυτά εφαρμόζονται στον πίνακα Students. Αυτές τις λογικές προτάσεις και μπορώ να τις χρησιμοποιήσω για να φιλτράρω. Ο τρόπος με τον οποίο φιλτράρω είναι ο εξής, με το where. Με τον όρο where. Πώς το κάνω, γράφω where και τη λογική πρόταση. Θέλει κάποιος να μου διαβάσει τι λένε αυτές οι τέσσερις λογικές προτάσεις, τι θα επιστρέψουν, τι θα φιλτράρουν, τι θα κρατήσουν δηλαδή. Από τον πίνακα των όλων των μαθητών. Ναι. Λοιπόν, η πρώτη θα επιστρέψει την εγγραφή που έχει όνομα Πέτρος. Ωραία, το πρώτο επιστρέφει όλες τις εγγραφές που έχουν όνομα Πέτρος. Ωραία. Παρακάτω. Λοιπόν, η επόμενη θα επιστρέψει τις εγγραφές που δεν έχουν επίθετο Αγγελάτος. Αλλά η δεύτερη όλες τις εγγραφές που δεν έχουν επίθετο Αγγελάτος. Και η τρίτη θα επιστρέψει τους φοιτητές που είναι στο εξάμι, είναι κάτι το εξάμι το πέντε. Ωραία, η τρίτη εγγραφή επιστρέφει τους πρωτοετής και τους δευτεροετής. Και... Ναι. Και η τέταρτη επιστρέφει τις εγγραφές που έχουν όνομα Πέτρος και δεν έχουν όνομα Αγγελάτος. Ναι, η τελευταία εγγραφή επιστρέφει όλους τους Πέτρους που δεν είναι αυτός. Εντάξει. Ωραία.
ας το δούμε πώς το γράφουμε μέσα σε ένα select. Αυτή είναι η μορφή, δηλαδή μετά το flow και το δίδαλα βάζω το where και τη λογική πρόταση. Και έτσι μπορώ να διαλέξω συγκεκριμένα πράγματα. Ας δούμε και ένα παράδειγμα στο. Λοιπόν, εδώ διαβάζω το επώνυμο και το... Είναι λάθος αυτό που λέω πάνω πάνω. Διαβάζω το επώνυμο και το εξάμηνο όλων που είναι στο πρώτο ή στο δεύτερο έτος. Και έτσι μπορώ να γράψω πολύ πιο χρήσιμα ερωτήματα που να μου επιστρέφουν τα δεδομένα που χρειάζομαι, έτσι. Ωραία, ας κάνουμε ένα διάλειμμα 10 λεπτών. Όποιος έχει ερωτήσεις που αφορούν την PHP, ας έρθει να τις συζητήσουμε και για την τέταρτη εργασία. Και να συνεχίσουμε μετά με ενημέρωση, διαγραφή, εργαστό. Λοιπόν, εδώ έχω δύο βιβλία, είναι της βιβλιογραφίας. Όποιος θέλει να τα ρίξει μια ματιά στο διάλειμμα, επειδή κάποιοι δυσκολεύονται τα πράγματα που αφορούν τον προγραμματισμό, μπορεί να είναι στο πρώτο έτος. Αυτό το βιβλίο είναι πολύ καλό εισαγωγικό για προγραμματισμό. PHP και MySQL. Εισάγει βασικά πράγματα όπως τι είναι ο μεταβλητή, τι σημαίνει εκχώρηση, τι σημαίνει επανάληψη, τέτοια πράγματα. Αλλά με PHP και MySQL. Οπότε, όποιος δυσκολεύεται με αυτά μπορεί να το πάρει. Αυτό εδώ αφορά MySQL μόνο. Αρκετά προχωρημένα θέματα, αρκετά πιο προχωρημένα από ό,τι θα δείξουμε εδώ. Υπάρχει ένα αντίγραφο στη βιβλιοθήκη, μπορείτε να το δανειστείτε όποιος προλάβει. αλλά μπορείτε φαντάζομαι να το βρείτε και μετά σας. Αν το έχει κάποιος, θα το δανειστεί κάποιος άλλος και λοιπά. Ωραία, αν θέλετε, στο τέλος του μαθήματος μπορείτε να τα κοιτάξετε. Να τα ρίξετε μια ματιά. Επίσης, σήμερα παρακολουθεί το μάθημα ο Αλέξανδρος Τζορτζίδης. Σήκω να σε δουν τα παιδιά. είναι από τους πιο έμπειρους σε XSLT. Τώρα το δείξουμε στο μάθημα. Αλλά είναι μια τεχνολογία που ίσως χρησιμοποιείται κάποιοι, επειδή ξέρω ότι ψάχνεστε. Αν έχετε οποιαδήποτε ερώτηση, μπορείτε να το δείτε μετά. Οπότε, μπορείτε να το μιλήσετε. Και XML γενικά. Ωραία, ας προχωρήσουμε με MySQL. Λοιπόν, είδαμε πώς διαβάζω πράγματα. Πάμε λίγο πίσω. Ωραία, διαβάζουμε το εξάμηνο και το επώνυμο των μαθητών που είναι στο πρώτο και στο δεύτερο έτος. Τώρα, υπάρχει εξής παρατήρηση ότι ο πίνακας, ο οποίος επιστρέφεται από ένα τέτοιο ερώτημα, διαφέρει από το πίνακα που είναι αποθηκευμένο. Μιλάμε για ένα πίνακα αποτελέσματος. Τι είναι ο πίνακας αποτελέσματος? Ο πίνακας αποτελέσματος είναι αυτός τον οποίο επιστρέφει το ερώτημά μας. Μοιάζει με το πίνακα που είναι αποθηκευμένος, αλλά ο πίνακας αποτελέσματος μπορεί να έχει λιγότερα πεδία. Γιατί γράφουμε ποια πεδία μας ενδιαφέρουν να επιλέξουμε. Το ερώτημα, ας πούμε, εδώ πέρα, πήγαινε πίσω. Ωραία, εδώ ο πίνακας αποτελέσματος έχει μόνο δύο πεδία. Το surname και το semester. Εδώ. Λοιπόν, εδώ έχω ένα παράδειγμα, μην προχωρήσεις ακόμα, με το πίνακα που είναι αποθηκευμένος πάνω και ένα πίνακα αποτελέσματος κάτω. Βλέπετε, ο πίνακας ο πάνω έχει 4 εγγραφές αποθηκευμένος, ενώ ο πίνακας αποτελέσματος έχει μόνο 3. Και οι στήλες στον πάνω πίνακα που είναι αποθηκευμένος είναι 5, ενώ το αποτέλεσμα είναι μόνο 2. Μπορείτε να σκεφτείτε ποιο είναι το ερώτημα που οδήγησε σε αυτόν τον πίνακα αποτελέσματος και έτρεξε σε εκείνο τον αποθηκευμένο πίνακα. Νομίζω όλοι μπορείτε να το σκεφτείτε, σας δίνω λίγο χρόνο. Δύο πιθανά. Είναι δύο πιθανά, λέει, βέβαια. Είναι παραπάνω, βέβαια. Μια περίπτωση είναι να βάλουμε το semester ένα μεγαλύτερο του 5. Οπότε να επιστρέψει σε ένα από 5 και πάνω. Και άλλο. Ωραία. Αυτό θα είναι το where, έτσι. Ή να βάλουμε την
το σπούλο ή δύο είναι ίσο με ένα. Και το υπόλοιπο ερώτημα πριν από αυτό. Ποια είναι τα πεδία που θα επιλέξουμε, δηλαδή, θα γράψουμε. Ναι. Ναι, select name, comma, surname και from, έτσι, για να το βάλω. Ωραία, αυτό θα είναι έτσι. Η δεύτερη περίπτωση είναι αυτή. Ωραία, ναι. Αν δεν θυμόμαστε το school ID απ' έξω, δηλαδή ότι το 1 αντιστοιχεί ξέρω όπως το MVP και το 2 στη Θεσσαλονίκη, μπορούμε με κάποιο τρόπο να δώσουμε άλλο πεδίο, δηλαδή αντί για το school ID να δώσουμε άλλο πεδίο του πίνακα που έχει το school ID. Μπορείς να τρέξεις ένα select ερώτημα πάνω στο πίνακα schools και έτσι να μάθεις την αντιστοιχεία. Να διαβάσεις, να επεξεργαστείς αυτά τα στοιχεία όπως θέλεις με PHP και να βρεις το κατάλληλο school ID. Να, μια εναλλακτική λογική πρόταση θα ήταν η εξής. Στο συγκεκριμένο πίνακα το 3 στο school ID δεν υπάρχει. Γενικότερα, όταν του ζητάμε να εμφανίσει πράγματα που δεν έχει η βάση, πώς εμφανίζει το μήνυμα λάθος? Δεν κρασάει. Δεν καταλαβαίνω ποια ερώτηση. Όταν του ζητάμε τι ακριβώς. Ποια ερώτηση. Το student ID 3 δεν υπάρχει σε αυτή την περίπτωση. Όχι. Όχι, school ID διάβαση, συγγνώμη. Ωραία, αν γράψω, αν προσθέσω εδώ, αν αλλάξω αυτό το 2 σε 22, ας πούμε, μπορεί κάποιος να σκεφτεί τι θα συμβεί. Ναι. Θα μας πόσο το όνομα του Πέτρου και του Παύλου. Γιατί, σωστά. Πόσο το όνομα του Πέτρου και του Παύλου, γιατί. Είναι όρο. Ωραία, είναι μια λογική πρόταση. Αυτή η πρόταση είτε ισχύει για κάθε γραφή, είτε δεν, για κάποια γραφή, είτε ισχύει, είτε δεν ισχύει για κάποια γραφή. Δεν πρόκειται για κάτι πιο περίεργο από αυτό. Δεν θα χτυπήσει μήνυμα λάθος κάτι. Γιατί να χτυπήσει μήνυμα λάθος. Αν είχαμε end. Αν είχαμε τι. End. Ναι, αν είχαμε end. Τώρα αυτή η λογική πρόταση για ποιες εγγραφές ισχύει? Για καμία. Οπότε ο πίνακας αποτελέσματος δεν έχει καμία εγγραφή, είναι κενός. Ωραία. Ναι. Άρα το where είναι σαν να λέμε end. Εδώ έχω μία λογική πρόταση. Αυτή φαντάσου να είναι γραμμένη πέρα-πέρα. Εδώ end. Δεν θα μπορούσα να βάλω δύο where, όχι. Κάθε φορά βάζω ένα where. Αυτό είναι μία πρόταση, έτσι. Μπορώ να αφήσω έντερ, αλλά η κενά δεν μας πειράζει. Αυτό είναι μία πρόταση. Επίσης, ναι. Το ίδιο αποτέλεσμα θα πω είναι αν είχαμε πάλι δύο και είχαμε έντερ. Ναι, τι δεν καταλαβαίνω. Αν είχαμε έντερ και είχαμε πάλι δύο, ας πούμε, 22, τώρα θα δείχνω τι πρόταση. Τώρα να τυπώσω τι. Το ίδιο πράγμα. Τώρα να τυπώσω κενό αποτέλεσμα. Γιατί δεν υπάρχει καμία εγγραφή που να έχει ταυτόχρονα να σου πει ότι θα ένα και δύο και τρία η ίδια εγγραφή. Ελέγχεται η συνθήκη, ελέγχεται για κάθε μία από τις εγγραφές. Έτσι. Και προφανώς αυτό δεν γίνεται με γραμμικό τρόπο, γίνεται με καλύτερο από αυτόν τον τρόπο. Όσοι έχετε διαβάσει, ας πούμε, για τη διαδική αναζήτηση, εδώ θα χρησιμοποιήσει, για παράδειγμα, για αυτό εδώ, αν έχουμε το σωστό σχήμα, θα χρησιμοποιήσει τη διαδική αναζήτηση για να βρει αυτά που έχουν σκούλα edition 1. Αλλά δεν μας απασχολεί αυτό. Είναι γρήγορο από μόνο του. Δεν θα πάει να κάνει γραμμική αναζήτηση. Οπότε είναι αποδοτικό. Ωραία, κάποια άλλη ερώτηση πάνω στην ανάγνωση, στα ερωτήματα ανάγνωσης, ναι. Πώς θα ξέρουμε ότι δεν μας έχει επιστρέψει τίποτα η ερώτηση? Θα το δούμε στη συνέχεια όταν θα επεξεργαστούμε το πίνακα αποτελέσματος με PHP. Όπως θα δούμε και τι μας έχει επιστρέψει γενικά. Ωραία, κάποια άλλη ερώτηση στα ερωτήματα ανάγνωσης υπάρχει? Ωραία. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, ένιω μέρος εγγραφών. Είναι το τρίτο είδος ερωτημάτων. Χρησιμοποιούμε τη λέξη κλειδί update. Ακολουθεί το όνομα του πίνακα και μία δομή παρόμοια με την insert. Set, το πεδίο ίσον με τιμή, κόμμα, το επόμενο πεδίο ίσον με τιμή. Τι κάνει το συγκεκριμένο ερώτημα? Ενημερώνει όλες τις εγγραφές στο πίνακα και τα πεδία τα οποία του λέμε τα αλλάζει στις σημαίες που του λέμε.
τα παιδιά που δεν αναφέρονται εκεί στη λίστα δεν αλλάζουν καθόλου. Οπότε αν του πω να ας πούμε αυτό εδώ το ερώτημα. Αυτό μεταφέρει όλους τους φοιτητές στο πρώτο εξάμηνο και ξεκινάνε από την αρχή. Αλλά τα υπόλοιπα στοιχεία τους μένουν ίδια, δηλαδή το όνομα, το επώνυμο και ούτω καθεξής. Ωραία. Πάμε λίγο παρακάτω. Εντάξει, πάλι εδώ στο update μπορώ και είναι πολύ πιο χρήσιμο να χρησιμοποιήσω μια λογική πρόταση για να φιλτράρω ποιες θα είναι εκείνες οι εγγραφείς οι οποίες θα ενημερωθούν. Οπότε, γράφω where και τη λογική πρόταση, ενώ τα υπόλοιπα παραμένουν ίδια. Ας πούμε ένα παράδειγμα. Ωραία, εδώ τι κάνω. Έχω προσθέσει κάποιους εκδότες στο πίνακα, φανταστείτε. Αλλά οι ταχυδρομικοί κώδικες λείπουν. Οπότε συμπληρώνω τους ταχυδρομικούς κώδικες σε εκείνους τους εκδότες που είναι σε αυτήν την οδό. Τους οποίους ταχυδρομικούς κώδικες τους ξέρω, είναι εκείνοι. Άρα αυτό θα αλλάξει μόνο εκείνους τους εκδότες όπου η οδός τους είναι η Πεσμαζόγλου και θα ορίσει ότι ο ταχυδρομικός κώδικας σε εκείνες τις εγγραφές θα είναι 10564. Ωραία. Για προφόρα. Θα πηγαίνει λίγο πίσω. Ωραία. Υπάρχει κάποια ερώτηση στην ενημέρωση εγγραφών. Είναι αρκετά απλό νομίζω. Ναι. Μπορούμε να το κάνουμε να κάνει ενημέρωση, ας πούμε στο post-code, να έχουμε μια άλλη εγγραφή που να έχει όλους τους τεχνικούς κώδικες. Ωραία. Η συνάδελφος προτείνει να φτιάξουμε ένα ξεχωριστό πίνακα που να αποθηκεύει τους ταχυδρομικούς κώδικες και να υπάρχει ένα αναγνωριστικό του ταχυδρομικού κώδικα και ο ταχυδρομικός κώδικας να έχει κάποια άλλα στοιχεία όπως η περιοχή, φαντάζομαι. Ναι, αυτό δεν ήταν χρήσιμο. Θα μπορούσε να γίνει αυτό και ίσως να είναι και ορθότερο από αυτό. Υπάρχει κάποια άλλη ερώτηση? Ναι. Ένα παράδειγμα, πώς θα μπορούσαμε να πούμε, να βάλουμε στο where όσα ξεκινάνε με παίζει. Ναι. Υπάρχουν κάποιοι άλλοι τελεστές. Λέει ο συνάδελφος πώς μπορούμε να κρατήσουμε τις εγγραφές που ξεκινάνε από ορισμένα γράμματα. Υπάρχουν κάποιοι άλλοι τελεστές εκτός από το ISO που είδαμε, τους οποίους θα τους δούμε τη Δευτέρα, σε λίγο πιο προχωρημένα θέματα MySQL. Οπότε θα σας απαντήσω. Ωραία. Διαγραφή εγγραφών με αυτόν τον απλό τρόπο, τη leap from και τον πίνακα. Διαγράφει τις εγγραφές, όλες τις εγγραφές ενός πίνακα. Αδειάζει τον πίνακα αυτή εδώ η εντολή. Όχι και πολύ χρήσιμη από μόνη της, αλλά αν προσθέσουμε ένα where, μπορούμε να διαγράψουμε τις εγγραφές που ικανοποιούν κάποια συνθήκη, κάποια λογική πρόταση. Οπότε να δούμε και ένα παράδειγμα. Εδώ διαγράφω τους αιώνους φοιτητές. Λοιπόν. Το επίμαχο ερώτημα. Λοιπόν, εντάξει, ας το χωρίσουμε. Υπάρχουν κάποιες ερωτήσεις σχετικά με τη διαγραφή, τα ερωτήματα διαγραφής ή γενικά με οποιαδήποτε ερωτήματα SQL πριν πάμε στο συνδυασμό τους, γιατί θα θεωρώ ότι ξέρετε SQL από εδώ και πέρα, τα απλά ερωτήματα. Ωραία, οπότε θα δούμε τώρα πώς θα συνδυάσω την PHP και την SQL. Πώς θα κάνω την PHP να επικοινωνήσει με την MySQL. Τι κάνω, τα ερωτήματα μέσα στην PHP, τα ερωτήματα SQL είναι απλά αλφαρυθμητικά. Που σημαίνει ότι η PHP δεν γνωρίζει τι σημαίνει το κάθε ερώτημα, το αντιμετωπίζει σαν ένα string, σαν να γράφουμε hello world. Χρησιμοποιώ την βιβλιοθήκη MySQL, που είναι μια επέκταση της PHP, η οποία έχει κάποιες συναρτήσεις. Είναι παρόμοια με την GD, φανταστείτε. Η GD έχει κάποιες βιβλιοθήκες, είναι μια βιβλιοθήκη που έχει συναρτήσεις γραφικών. Η MySQL έχει συναρτήσεις που αφορούν τη MySQL και την επικοινωνία της PHP με τις MySQL. Σε αυτές τις συναρτήσεις τα ερωτήματά μου θα τα περνάω σαν παραμέτρους, ως αλφαρυθμητικά. Αυτές οι συγκεκριμένες συναρτήσεις θα μεταφέρουν το ερώτημα στον εξυπηρετητή MySQL και θα παίρνουν πίσω την απάντηση και θα μας τη δίνουν εμάς. Αλλά σε επίπεδο PHP τα αλφαρυθμητικά δεν έχουν κάτι το ιδιαίτερο. Ωραία. Ας δούμε κάποιες συναρτήσεις. Λοιπόν, αυτή είναι η πρώτη συνάρτηση που θα χρειαστείτε. Τι κάνει, συνδέεται με τον απομακρυσμένο εξυπηρετητή με μια σύνδεση της PIP. Και θα ετοιμαστεί να χρησιμοποιήσει το πρωτόκολλο MySQL. Κάνει και την πιστοποίηση με ένα όνομα χρήστη και ένα κωδικό πρόσβασης. Η πρώτη παράμετρος. Αυτό το βάζουμε στην αρχή του κώδικα μας. Αν θέλουμε να τρέξουμε από εκεί και πέρα ερωτήματα, θα πρέπει πρώτα να έχουμε κάνει μια σύνδεση. Λοιπόν, η παράμετρη, η διεύθυνση συνήθως είναι localhost. Γιατί θα τρέχει ο MySQL εξυπηρετητής στον ίδιο υπολογιστή που τρέχει και ο Apache.
Μπορεί και να μην είναι έτσι, στην οποία περίπτωση θα περάσουμε μια διευθυνσία IP εδώ. Αν περάσει ολόκληρο, θα συνδεθεί στον ίδιο υπολογιστή. Όταν θα φτιάχνετε τις εργασίες σας, θα έχετε και τον Firefox και τον Apache και την PHP και την MySQL στον ίδιο υπολογιστή. Οπότε εδώ θα είναι localhost για το πρωτόκολλο MySQL, αλλά localhost θα είναι και για το πρωτόκολλο HTTP. Συχνά το localhost και σε πραγματικά sites είναι η διεύθυνση στην οποία συνδέεται η PHP με την MySQL. Ενώ η HTTP διεύθυνση δεν είναι σχεδόν ποτέ localhost, είναι μόνο για να δοκιμάζουμε. Εντάξει, στα πιο μικρά sites συνήθως αυτά τρέχουν στον ίδιο υπολογιστή. Σε μεγαλύτερα sites υπάρχει κάποιο υπολογιστή που τρέχει τη βάση δεδομένων και κάποιο που τρέχει την PHP. Ή συχνά πολλοί υπολογιστέ που τρέχουν PHP και πολλοί που τρέχουν και MySQL εξυπηρετητέ. Ωραία, και δεν χρειάζεται να κλείσουμε τη σύνδεση. Την κλείνει μόνο τη PHP όταν τελειώσει το συγκεκριμένο script. Τώρα, σχετικά με το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβαση, θα έχετε την ευκαιρία να το ορίσετε όταν θα εγκαθιστήσετε το πρόγραμμα τη MySQL και θα αναρτήσουμε και οδηγίε γι' αυτό στο site. Ή και από το PHP Mario θα μπορεί να το κάνετε. Ωραία. Και προχωράμε. Εντάξει, η δεύτερη συνάρτηση αμέσως μετά τη MySQL Connect είναι η MySQL SelectDB, η οποία ορίζει ποια βάση δεδομένων θα είναι αυτή που θα χρησιμοποιήσουμε. Κάθε εξυπηρετητής μπορεί να περιέχει πολλές βάσεις δεδομένων. Συνήθως κάθε εφαρμογή χρησιμοποιεί μία βάση δεδομένων. Αν στον ίδιο υπολογιστή τρέχουμε δύο διαφορετικές web εφαρμογές, για παράδειγμα, αν έχω ένα blog και έχω και την τέταρτη εργασία για την οποία θέλω να χρησιμοποιήσω όμως MySQL για κάποιο λόγο, αυτά τα δύο πράγματα θα έχουν δύο διαφορετικές βάσεις δεδομένων. Κάθε μία βάση θα έχει από κάποιους πίνακες που θα αποθηκεύουν οντότητες για τη συγκεκριμένη web εφαρμογή και κάθε οντότητα θα έχει τις ιδιότητές της. Οπότε εδώ ορίζουμε ποιο είναι το όνομα της βάσης που θα χρησιμοποιήσουμε. Το όνομα της βάσης το ορίζουμε όταν δημιουργούμε τη βάση, δηλαδή κατά τη δημιουργία του σχήματος με το PHP MyAdmin. Θα πρέπει να είναι το ίδιο εδώ. Ωραία. Πάμε λίγο παρακάτω. Αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο στέλνουμε ένα ερώτημα από την PHP στην MySQL και παίρνουμε μια απάντηση. Χρησιμοποιούμε αυτή τη συνάρτηση στη MySQL Query. Το ερώτημα είναι σε μορφή αλφαρυθμητικού, ενώ η απάντηση εξαρτάται από το είδος του ερωτήματος. Ωραία. Για να το χωρίσουμε. Λοιπόν, έχω συνδεθεί εκεί με το όνομά μου και τον κωδικό μου. Ναι, ευχαριστώ. Ops, έβαλα το κωδικό μου. όχι. Λοιπόν, έχω επιλέξει τη βάση, επιλέγω τη βάση έδωσης. Πριν να επιλέξω τη βάση, γράφω σε ποιον εξυπηρετητή θέλω να συνδεθώ, που είναι ο τοπικός, το όνομα χρήστη και το τοπικό. Εδώ γράφω το MySQL Query. Θέλω να ενημερώσω ότι το ξέρω ότι το πρώτο θα είναι το πρώτο. Παρατηρήστε ότι αυτό εδώ είναι όλο μία εντολή. Εδώ ανοίγει η παρένθεση της συνάρτησης και εδώ κλείνει. Καλύτερη συνάρτηση, αυτές είναι οι παράμετροι. Είναι μία. Ένα αριθμητικό. Το ότι το έχω κάνει μόφ είναι για λόγους να είναι πιο εγωνάγνωστο, αλλά για την PHP αυτό είναι ένα απλό αριθμητικό. Δεν σημαίνει κάτι το ιδιαίτερο. Ωραία, είναι κατανοητό αυτό το παράδειγμα. Κάποια ερώτηση σχετικά με αυτό. Αυτό που θα κάνει είναι θα συνδεθεί, θα επιλέξει την βάση και θα ενημερώσει την διαγραφή. Θα ενημερώσει το πεδίο semester του Πέτρου. Ναι, στο τέλος θα κλείσει η σύνδεση αυτό. Ναι, μετά το τέλος του κρυφτάνου, δεν θα το λες, θα συνέχισε να είναι. Ναι. Σε περίπτωση θέλουμε να κάνουμε μια βάση δεδομένων. Να δημιουργήσουμε μια βάση. Ναι. Θα το κάνετε με PHP MyAdmin στην αρχή του προγράμματός σας. Δεν γίνεται, θέλω να πω, μέσα από PHP. Γίνεται μέσω PHP, αλλά είναι κακή πρακτική να το κάνετε μέσα σε κώδικα PHP συνήθως, γιατί η δημιουργία, η αλλαγή του σχήματος δεν πρέπει να γίνεται σε χρόνο εκτέλεσης. Άρα, αν γράψετε ένα PHP script το οποίο δημιουργεί μια βάση ή αλλάζει μια βάση, θα πρέπει να το τρέξετε μία φορά και μετά να το απενεργοποιήσετε. Σε χρόνο εκτέλεσης αυτό θα μπορούσε, ας πούμε, να είναι ο κώδικας που τρέχει όταν πατιέται κάποιο κουμπί. Είναι σε χρόνο εκτέλεσης. Εντάξει. Ωραία. Πάμε λίγο παρακάτω. Λοιπόν, για τις προσθήκες εγγραφών μπορώ να διαβάζω τη τιμή του auto increment. Θυμηθείτε ότι όταν κάνουμε insert into, δεν ορίζουμε τη στήλη που είναι πρωτεύον κλειδί, αλλά αφήνουμε το σύστημα να την ορίσει. Με αυτή τη συνάρτηση παίρνουμε τον φυσικό αριθμό
που είναι η τιμή του πρωτεύοντος κλειδιού της εγγραφής που προσθέθηκε μόλις από την τελευταία εντολή. Δεν παίρνει κάποιο παράμετρο. Για να δούμε και ένα παράδειγμα. Λοιπόν, καταρχάς, για να μην γράφω συνέχεια τα ίδια, έχω φτιάξει εδώ το database.php που κάνει αυτή τη δουλειά και θα το κάνει include από εδώ και πέρα, ώστε να μην χρειάζεται σε κάθε αρχή που χρησιμοποιώ βάση δεδομένων να γράφω τα ίδια. Οπότε το κάνω include εδώ πέρα, αυτό σημαίνει ότι συνδέσου πλέον και επέλεξε τη συγκεκριμένη βάση. Και από εδώ και πέρα τρέχω το ερώτημα που προσθέτει έναν φοιτητή στο πρώτο εξάμεινο. Με το όνομα και το επώνυμό του. Βλέπετε εδώ δεν ορίζω κάποιο αναγνωριστικό, αλλά μπορώ να πάρω το αναγνωριστικό από τη στιγμή που δημιουργηθεί. Και τι κάνω εδώ πέρα, το τυπώνω κιόλας. Για να δούμε τι θα εμφανίσει. Δεν το έχω, εντάξει. Λοιπόν, αυτό θα εμφανίσει ο φοιτητής 5, ας πούμε. Συνεχίζουν οι εντολές όπως στην PHP, όπως ξέρετε στην PHP, να τρέχουν μία μετά την άλλη. Που σημαίνει ότι για να τρέξει αυτή εδώ η εντολή, θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί αυτή εδώ η εντολή. Αυτή όμως η εντολή, επειδή είναι, αφορά επικοινωνία ανάμεσα σε δύο διαφορετικά συστήματα, μπορεί να πάρει κάποιο χρόνο. Όσο χρόνο τρέχει αυτή εδώ η εντολή, περιμένει το πρόγραμμά μας και στη συνέχεια τρέχει η επόμενη. Δηλαδή είναι σύγχρονη η εκτέλεση των εντολών. Όπως θα περιμέναμε κιόλας. Αυτό είναι, συχνά είναι επιθυμητό γιατί δεν θα μπορούσε να καλέσει τη MySQL Z αντί αν δεν είχε ολοκληρωθεί για να μας δώσει τον αριθμό που χρειαζόμαστε. Υπάρχουν συστήματα που αυτά είναι ασύγχρονα. Λοιπόν, ωραία. Είναι κατανοητό αυτό, πώς γίνεται η χρήση του Insert ID, ναι. Η Insert ID θα μας επιστρέψει το ID της τελευταίου query εισαγωγής με νέα εγγραφής. Άλλες εντολές άμα υπάρχουν μεταξύ του Insert query και. Ναι. Ωραία, η ερώτηση είναι τι θα συμβεί αν παρεμβληθούν εδώ άλλα ερωτήματα. Δεν πρέπει να παρεμβάλλετε άλλα ερωτήματα αν θέλετε να έχετε σωστό MySQL Insert ID. Άρα, αυτή τη συνάντηση την καλούμε αμέσως μετά την εκτέλεση του ερωτήματος που μας ενδιαφέρει και αφορά το αμέσως προηγούμενο ερώτημα. Επίσης, εδώ υπάρχει συχνά η απορία των race conditions. Αν δύο χρήστες κάνουν εγγραφή μέσω της φόρμας του Evdox, για παράδειγμα, ταυτόχρονα. Θα τρέξει ένα PHP script και για τους δύο. Για τον έναν και για τον άλλον. Αν πατήσουν κλικ την ίδια στιγμή, αυτά τα scripts θα τρέξουν την ίδια στιγμή. Οπότε θα τρέξει πρώτα αυτή η εντολή για τον πρώτο. Μετά θα τρέξει η ίδια εντολή για τον δεύτερο. Μετά θα τρέξει αυτή η εντολή για τον πρώτο. Μετά θα τρέξει αυτή η εντολή για τον δεύτερο, τα δικά του στοιχεία. Μετά θα τρέξει αυτή η εντολή για τον πρώτο. Τι ID θα επιστρέψει, του πρώτου ή του δεύτερου. Θα επιστρέψει το ID που αφορά το ερώτημα που έγινε στο ίδιο script. Άρα αυτό που μας αρέσει, αυτό που μας ενδιαφέρει. Και αυτό είναι ένα πάρα πολύ χρήσιμο χαρακτηριστικό της MySQL που αν το κάναμε με αρχή θα είχαμε μεγάλη δυσκολία να το λύσουμε. Παρακαλώ. Αυτό όταν παίρνεις μέσα, αν παίρνεις ένα request, ουσιαστικά κασάρι το Insert ID. Γιατί να πούμε δηλαδή η απόκριση έρχεται από ένα λάθη ή σαν εξυπηρετητή. Οπότε εξυπηρετητής, ας πούμε, έχοντας τα ιδέα στον πελάτη, στέλνει στον πελάτη αυτόν. Δηλαδή κρατάει, ας πούμε, το session το οποίο. Σωστά. Οπότε για να παρεμβάλλει κάποιο. Σωστά. Αυτό θα σάρεται, γιατί ούτως ή άλλως κρατάς ένα χώρο. Ωραία, υπάρχει μια σωστή παρατήρηση του συναδέλφου, πιο τεχνική από ό,τι γνώριζα εγώ, ότι μπορούμε να παρεμβάλλουμε ερωτήματα αν θέλουμε, αρκεί να μην είναι insert. Οπότε ευχαριστώ για την παρατήρηση. Νομίζω καλύπτει κάποια ερώτηση που έγινε, ναι. Οπότε είναι πολύ πιο ικανοποιητική απάντηση. Ωραία, να προχωρήσουμε παρακάτω. Λοιπόν, η συνάρτηση MySQL Affected Rows χρησιμοποιείται για ερωτήματα update και για ερωτήματα delete. Και αυτό που κάνει μας επιστρέφει το πλήθος των εγγραφών που διαγράφηκαν ή που άλλαξαν. Και πάλι δεν παίρνει κάποιο παράμετρο, αφορά το τελευταίο ερώτημα που τρέξαμε. Για να δούμε. Ωραία. Εδώ έχω τη διαγραφή του ίδιου φοιτητή. Τι κάνω, συνδέω στην βάση, τρέχω ένα ερώτημα, κοιτάω αν το πλήθος των διαγραμμένων εγγραφών είναι ένα και τυπώνω ότι διαγράφηκε επιτυχώς. Αλλιώς τυπώνω ότι έχουμε πρόβλημα. Βλέπετε εδώ έχω συνδυάσει και SQL και PHP και HTML. Τρεις γλώσσες. Μπορεί κάποιος να σκεφτεί σε ποια περίπτωση θα μπορούσε να τρέξει αυτό το echo.
Ναι. Αν υπήρχαν δύο μαθητές, Μάρκος Δελιάννης. Ωραία, πολύ σωστά. Αυτό θα μπορούσε να διαγράψει όλους τους μαθητές με αυτό το όνομα και το επώνυμο και όχι μόνο το συγκεκριμένο. Οπότε αυτό θα επέστρεφε, ας πούμε, δύο ή τρία. Και θα ξέφραζε ότι έχει πρόβλημα. Μια άλλη περίπτωση που θα μπορούσε να έχει πρόβλημα. Ναι. Όταν δεν υπήρχε κανένα θέμα. Ναι, αν έχει διαγραφεί ήδη ή αν δεν έχει προσθεθεί ο μαθητής, θα είναι μηδέν αυτό. Οπότε θα πάμε πάλι εδώ πέρα και θα μας πει ότι υπάρχει πρόβλημα. Ωραία. Θα μπορούσουμε. Εντάξει, τι επιστρέφει τώρα αυτή η συνάρτηση MySQL Query, που λέμε ότι επιστρέφει την απάντηση. Εξαρτάται από τον τύπο του ερωτήματος. Εδώ είναι τα ερωτήματα που αλλάζουν τα δεδομένα μας και εδώ είναι τα ερωτήματα που διαβάζουν τα δεδομένα μας. Στην περίπτωση που αλλάζουν τα δεδομένα μας, η συνάρτηση επιστρέφει ένα boolean, που μπορεί να είναι είτε αληθές είτε ψευδές. Αληθές σε περίπτωση που όλα πήγαν καλά, ψευδές αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Στη δεύτερη περίπτωση μας επιστρέφει μια μεταβλητή, ένα resource, το οποίο δεν μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε εμείς άμεσα οι ίδιοι, αλλά θα πρέπει να το δώσουμε σε κάποια άλλη συνάρτηση για να μας πει κάποια πράγματα σχετικά με τον πίνακα του αποτελέσματος. Αυτό λέγεται και Magic Cookie. Από εκεί βγήκαν και τα cookies. Παίρνουμε μια πληροφορία από μια συνάρτηση, δεν μπορούμε να τη χρησιμοποιήσουμε ήδη, αλλά τη δίνουμε πίσω σε μια άλλη συνάρτηση για να χρησιμοποιήσει τα δεδομένα αυτά. Προφανώς αυτά δεν έχουν καμία σχέση με τα HTTP cookies. Εντάξει. Το κοινό του στοιχείο είναι ότι παίρνω κάποια δεδομένα από MySQL Query και τα δίνω σε κάποιες άλλες συναρτήσεις. Στα HTTP cookies παίρνω κάποιες πληροφορίες από τον HTTP server, εγώ είμαι ο Firefox, και τις στέλνω πίσω χωρίς να ξέρω τι σημαίνουν. Ο HTTP server ξέρει τι σημαίνουν. Υπήρχε κάποια ερώτηση? Ωραία. Για να δούμε πώς μπορώ να χρησιμοποιήσω τώρα την RES. Να, ένας τρόπος να χρησιμοποιήσω την RES. Νομίζω απαντάει και σε μια προηγούμενη ερώτηση πώς ελέγχω αν ο πίνακας αποτελέσματος είναι κενός. Αυτή η συνάρτηση παίρνει το αποτέλεσμα της συνάρτησης MySQL Query και επιστρέφει το πλήθος των εγγραφών στο πίνακα αποτελέσματος. Ωραία, για να το δούμε. Λοιπόν, εδώ κοιτάω πόσοι φοιτητές είναι στο τρίτο εξάμεινο. Να είναι κατανοητό αυτό. Ναι. Δηλαδή, δύο μεταβλητές θα έχουν συγκεκριμένο όνομα. Μπορεί να έχει μόνο το όνομα RES. Όχι, αυτό θα μπορούσε να έχει οποιοδήποτε όνομα, θα είναι εσύ. Επειδή. Η MySQL Query δεν έχει πριν χρησιμοποιήσει. Ναι, η MySQL Query επιστρέφει μία τιμή που τη βάζω σε μία μεταβλητή, την οποία ονομάζω όπως θέλω, και στη συνέχεια χρησιμοποιώ αυτή τη μεταβλητή. Τη δίνω στη MySQL να γνωρίσει, η οποία ξέρει πώς θα την χρησιμοποιήσει, πώς θα την αξιοποιήσει. Μέσα λειτουργείς ή ψευδής, τι ήταν. Πήγαινε λίγο πίσω να το δούμε αυτό. Κι άλλο μου. Ωραία. Σε περίπτωση δημιουργίας, ενημέρωσης και διαγραφής, έχω το αποτέλεσμα της MySQL Query, που αποθηκεύεται και είναι είτε αληθές είτε ψευδές. Αν δεν έχετε τα δύο, δεν καταλαβαίνω τι εννοεί. Γιατί μπορεί να είναι ένα εξέπτη που θα μένει να έρθει. Θες να το λύσουμε στο διάλειμμα αυτό. Ωραία. Στο τέλος του μαθήματος εννοώ. Η διαφοροποίηση είναι ότι αν έχω δημιουργία ενημέρωση διαγραφή, δηλαδή επεξεργασία δεδομένων, αυτή επιστρέφει ένα boolean. Σε περίπτωση που έχω ανάγνωση δεδομένων, επιστρέφει ένα ρίσκο. Ναι. Από τη στιγμή όμως που το ερώτημα είναι για την PHP απλά ένα αλφαρυθμητικό που δεν σημαίνει τίποτα. Αχα. Πώς καταλαβαίνει. Ωραία. Αυτός που καταλαβαίνει δεν είναι η PHP, είναι η MySQL. Δηλαδή το ερώτημα μεταφέρεται μέσω του δικτύου από την PHP στη MySQL. Αυτή τη δουλειά της μεταφοράς την κάνει η συνάρτηση στη MySQL Query. Και στη συνέχεια το πρόγραμμα της MySQL ερμηνεύει το ερώτημα, κάνει τη δουλειά που έχει να κάνει, να διαβάσει κάποια δεδομένα για παράδειγμα, στέλνει πίσω τα αποτελέσματα μέσω του δικτύου και μετά η MySQL Query μας επιστρέφει αυτά που μας ήρθαν μέσω του δικτύου σε μια συγκεκριμένη μορφή που μας βολεύει. Ωραία, πολύ καλή απορία. Νομίζω ότι μπορεί να τύχουν κι άλλοι. Ωραία, ας δούμε λίγο παρακάτω. Λοιπόν, θα τυπώσει αυτό. Θα μπορούσε πιθανώς να τυπώσει αυτό. Εντάξει, πήγαινε μια διαφάνεια πίσω. Κατανοητό αυτό. Ωραία, μετράω απλώς τις εγγραφές του πίνακα αποτελέσματος, δεν διαβάζω τα δεδομένα του. Εντάξει, ας δούμε τώρα πώς μπορώ να κάνω ανάγνωση δεδομένων, που είναι το πιο χρήσιμο πράγμα όταν
όταν κάνω ερωτήματα select και είναι και το πιο δύσκολο για το σημερινό μάθημα. Είναι λίγο περίεργο, γι' αυτό δείξτε λίγο προσοχή εδώ πέρα. Πολύ μπερδεύονται με αυτό το αυτή τη συνάρτηση. Αυτή είναι μια συνάρτηση τύπου iterator, που σημαίνει ότι κάθε φορά που την καλώ, κάνει διαφορετικό πράγμα. Δεν είναι μια συνηθισμένη μαθηματική συνάρτηση που αν την καλέσω με την ίδια παράμετρο θα κάνει το ίδιο πράγμα. Την πρώτη φορά που την καλώ, επιστρέφει στοιχεία που μου επιτρέπουν να διαβάσω την πρώτη εγγραφή. Τη δεύτερη φορά που την καλώ, επιστρέφει στοιχεία που μου επιτρέπουν να διαβάσω τα στοιχεία τις τιμές της δεύτερης εγγραφής. Και το καθεξής, μέχρι και την τελευταία φορά, την μειωστή φορά, αν έχω μία εγγραφές στον πίνακα αποτελέσματος, κατά την οποία μου επιστρέφει τα στοιχεία της τελευταίας εγγραφής σε μία μορφή που θα τη δούμε. Αν την καλέσω μετά ξανά, μετά την μειωστή φορά, μη συνένα, που δεν υπάρχουν δεδομένα να επιστρέψει, επιστρέφει φως. Άρα κάθε κλίση της επιστρέφει διαφορετικά πράγματα, ασυνήθιστο για συναρτήσεις. Τις περνάμε το REST πάλι, έτσι, που είναι το αποτέλεσμα της MySQL Query. Ας το δούμε λίγο καλύτερα, ποια θα είναι η μορφή που θα μας επιστρέψει η MySQL Fetch Array όταν την καλέσουμε. Είπαμε ότι την πρώτη φορά που θα την καλέσουμε επιστρέφει τα στοιχεία της πρώτης εγγραφής. Σε τι μορφή? Σε μορφή λεξικού. Τι γίνεται? Ως κλειδιά αυτό το λεξικό έχει τα ονόματα των στυλών και ως τιμές έχει τις συγκεκριμένες τιμές της συγκεκριμένης εγγραφής. Δηλαδή την πρώτη φορά που θα το καλέσουμε, οι τιμές στο λεξικό αυτό θα είναι οι τιμές της πρώτης εγγραφής. Τη δεύτερη φορά που θα το καλέσουμε θα είναι οι τιμές της δεύτερης εγγραφής και ούτω καθεξής. Ενώ τα κλειδιά σε αυτό το πίνακα που επιστρέφει θα είναι πάντα τα ίδια. Ας δούμε ένα παράδειγμα για να το καταλάβετε καλύτερα με κόντ. Λοιπόν, αυτό θα είναι ο πίνακας του αποτελέσματος για αυτό το ερώτημα που σας είπαμε και πριν. Τι έχω? Ορίζω μια μεταβλητή που είναι τύπου αλφαρυθμητικού να περιέχει αυτό το πράγμα, που είναι PSQL. Συνδέομαι στη βάση, εκτελώ αυτό το ερώτημα και παίρνω το αποτέλεσμα που είναι ένα ρίσιος. Και μετά καλώ τη MySQL Fetch Array 4 φορές, πάνω στο ίδιο ρίσιος. Η πρώτη φορά που θα την καλέσω επιστρέφει τα δεδομένα της πρώτης εγγραφής, δηλαδή αυτά εδώ. Τη δεύτερη φορά που θα την καλέσω εδώ, επιστρέφει και αποθηκεύει στη μεταβλητή second τα δεδομένα της δεύτερης εγγραφής που είναι αυτά εδώ. Την τρίτη φορά που θα την καλέσω, επιστρέφει πάλι δεδομένα της τρίτης γραμμής του πίνακα αποτελέσματος και να αποθηκεύει σε αυτή τη μεταβλητή εδώ πέρα. Την τέταρτη φορά που θα την καλέσω, επειδή δεν έχω άλλα δεδομένα στο πίνακα αποτελέσματος, δεν υπάρχουν άλλες εγγραφές, θα επιστρέψει ψευδές και άρα αυτή εδώ η μεταβλητή θα είναι false. Αυτό περιέχει τα στοιχεία της πρώτης γραμμής, άρα το όνομα της πρώτης γραμμής, δηλαδή πέτρα. Εδώ αυτό περιέχει τα στοιχεία της δεύτερης γραμμής, πάλι σε μορφή λεξικού. Αν δώσω το κλειδί name θα μου δώσει το Γιώργος. Και εδώ το surname πάλι. Εδώ αυτή η μεταβλητή περιέχει ένα χάρτη που αντιπροσωπεύει την τρίτη γραμμή. Και αν τυπώσω το επώνυμο θα είναι το τσιμής. Ας δούμε τι θα τυπώσει αυτό. Τρέχω αυτό, μου τυπώνει αυτό. Ναι. Το σορτάρισμα στη βάση γίνεται με το κλειδί. Λοιπόν, ο τρόπος με τον οποίο ταξινομούνται τα δεδομένα όταν μας επιστρέφονται. Θα το δούμε στο επόμενο μάθημα αυτό πιο καλά. Θα μπορούμε να καθορίσουμε τον τρόπο με τον οποίο επιστρέφονται τα δεδομένα. Ο τρόπος με τον οποίο συνήθως μας επιστρέφονται τα δεδομένα είναι με βάση το πρωτεύον κλειδί, αλλά αυτό δεν είναι πάντα αλήθεια. Δηλαδή, υπάρχουν περιπτώσεις, είναι εξαρτάται από την υλοποίηση. Αν δεν το ορίσουμε εμείς, μπορεί να είναι οτιδήποτε. Έχει να κάνει με τον τρόπο που αποθηκεύονται και στο δίσκο. Ναι. Θα μπορούσαμε να ξέρουμε πόσες γραφές θα έχει ο πίνακας αποτελεσμάτων. Για πήγαινε λίγο πίσω. Η ερώτηση είναι πόσες είναι οι εγγραφές του πίνακα αποτελεσμάτων. Να. Ναι. Αν την τρέξουμε αυτή τη συνάρτηση με ένα resource από ένα πίνακα, μετά την τρέξουμε με ένα resource από ένα διαφορετικό πίνακα και μετά την ξανατρέξουμε με το αρχικό resource, θα μας πάει στη δεύτερη εγγραφή ή ξανά από την αρχή από την πρώτη? Ναι, αυτό είναι ένα καλό ερώτημα. Λέει τι συμβαίνει αν τρέξω το MySQL Fetch Array σε ένα resource ενός ερωτήματος, μετά τη MySQL Fetch Array σε ένα resource ενός άλλου ερωτήματος και μετά πάλι στο αρχικό. Η απάντηση είναι μην το κάνετε αυτό, γιατί μπορεί να γίνουν περίεργα πράγματα. Εξαρτάται από τον τρόπο με τον οποίο συνδέεστε στη βάση. Αυτό που γίνεται συνήθως είναι κάνω πρώτα MySQL Fetch Array στο resource που αφορά το τελευταίο ερώτημα όσες φορές χρειαστεί
μέχρι να πάω εφόσον. Μετά δεν έχω ένα άλλο ερώτημα. Έχει να κάνει με τον τρόπο που στέλνω τα δεδομένα στο δίκτυο αυτό και πολλές φορές μπορεί να μην γίνει αυτό που περιμένεις αν δεν το κάνεις όπως, όπως λέμε εδώ. Ναι. Ο Φέτσα λέει δεν υπάρχει ένα δηλαδή φέρνει όλο το αποτέλεσμα, το αποτυχεύει και δεν θα το εξηγεί. Εξαρτάται. Η απάντηση σε αυτό είναι, η ερώτηση είναι αυτή εδώ η συνάντηση έχει να κάνει με το δίκτυο. Νομίζω ότι εξαρτάται αυτό. Δεν είμαι σίγουρος να σας απαντήσω. Αλλά νομίζω ότι παίζει ρόλο ο τρόπος της σύνδεσης. Ίσως ο συνάδελφος να ξέρει καλύτερα να το ρωτήσετε μετά. Πάντως δεν χρειάζεται να σας απασχολεί. Λοιπόν, πάμε. Ωραία, εγώ διαβάζω όλες τις εγγραφές που σου πήρα. Κοιτάξτε, συνδέω πρώτα στη βάση. Ορίζω το ερώτημά μου να είναι αυτό που είχα πριν. Δεν το γράφω ξανά. Το τρέχω. Παίρνω το αποτέλεσμα σε ένα resource. Μετράω πόσες εγγραφές έχει το resource και τι κάνω, ένα for. Ξεκινάω από γιο των 0 και παίρνω το γιο που είναι μικρότερο του count, που είναι το πλήθος των εγγραφών, στο πίνακα αποτελέσματος. Σε κάθε επανάληψη στο τέλος αυξάνω το γιο κατά 1 και το σώμα της επανάληψης είναι αυτό εδώ. Τι γίνεται. Διαβάζω τη συγκεκριμένη εγγραφή από το resource και την αποθηκεύω στο row που είναι πλέον ένας χάρτης που αντιπροσωπεύει την IOST εγγραφή. Στη συνέχεια τυπώνω ότι η εγγραφή I είναι η εξής. Αυτό εδώ είναι HTML τώρα εδώ μέσα. Το I θα αντικατασταθεί με 0, 1, 2 και ούτω καθεξής. Στη συνέχεια ορίζω τους μεταβλητές name να είναι το η τιμή του κλειδιού name του χάρτη row και ορίζω τη μεταβλητή surname να είναι η τιμή του κλειδιού surname για το χάρτη row. Και μετά τυπώνω ότι το όνομα είναι το τάδε, το επώνυμο ακόμα όνομα τελεία και μία αλλαγή γραμμή σε HTML. Παρατηρήστε κιόλας ότι κάνω αυτό το trick, κλείνω την PHP εδώ, γράφω HTML, ξανανοίγω και μπορώ να συνεχίσω αυτό που είχα ανοίξει εδώ. Ωραία, αυτό είναι κάπως πιο δύσκολο. Ρίξτε το μια ματιά, αν υπάρχουν απορίες. Ναι. Θα μπορούσαμε να δει διαφορά το κάνουμε με while. Ναι, θα μπορούσαμε να δει με while. Το θα το δείξω τώρα σε λίγο. Ναι. Αν θέλω να κρατήσουμε κακό όλα όσα μας επέστρεψε ο πίνακας ως αποτελεσμάτων, πώς θα συμπέσουμε έναν δεύτερο. Θα μπορούσαμε, ναι, η ερώτηση είναι πώς μπορώ να κρατήσω όλα αυτά τα δεδομένα χωρίς να, απλά να τα εκτυπώσω. Ναι, θα γινόταν με έναν πίνακα, θα όριζε ένα πίνακα results για παράδειγμα, στην αρχή να είναι κενός και σε κάθε επανάληψη θα πρόσθετα ένα στοιχείο. Ναι. Αυτό συμβαίνει, να το κάνουμε. Ανάλογα τι θέλουμε να κάνουμε, ναι, συνήθως δεν είναι ανάλογο αυτό. Είναι πολύ συχνό να το κάνουμε. Να ψάχνουμε τελικά, το να αποθηκεύσουμε αυτό το πίνακα, θέλουμε να ψάξουμε, να βάλουμε κάτι από εκεί. Όπως είναι πιο σωστό τελικά να ρωτάμε. Εξαρτάται από την κάθε εφαρμογή αυτό που ρωτάτε. Ναι, ναι. Αν θέλει, για παράδειγμα, κάποια σκιά πινακά να περάσουν μια άλλη φάση. Ναι. Μπορώ να το κάνω κατευθείαν ή πρέπει να τα αποθηκεύσω κάποιο ορεινά και μετά να. Ωραία, η ερώτηση είναι πώς μεταφέρω δεδομένα από μια βάση σε μια άλλη. Αν. Εντάξει, τώρα επειδή δεν έχουμε δείξει πώς χρησιμοποιούμε πολλές βάσεις, το MySQL SelectDB θα μας επιτρέπει να επιλέγουμε ανάμεσα σε βάσεις. Οπότε, αν εγώ είχα ένα. Διάβαζα, ας πούμε, τα δεδομένα μου και μετά είχα ένα ερώτημα σε μια άλλη βάση instead, θα μπορούσα να το κάνω και μέσα στο for. Αλλά πιο συνηθισμένο είναι να μαζεύω πρώτα τα δεδομένα μου και μετά να τα στέλνω. Είναι και πιο γρήγορο να τα στέλνεις όλα μαζί. Ναι. Γιατί την άλλη γραμμή στην βγάλαμε έξω από το. Θα μπορούσε να είναι και μέσα. Οπότε να μην κλείνει τη στιγμή και να μην γίνει. Ναι, εγώ το βρίσκω πιο βανάκωστο αυτό. Εδώ. Αλλά είναι θέμα προτίμησης. Ναι, υπάρχει κάποια ερώτηση. Ωραία, ας δούμε και την πιο συνηθισμένη μορφή με την οποία γράφουμε. Ναι, αυτό θα το πω σε αυτά έτσι. Πάμε λίγο πίσω άλλη μια φορά. Ωραία. Εντάξει, τυπώνει το I της γραμμής, μετά το the name is. Το επώνυμο, κόμμα, το όνομα, τελεία και μια αλλαγή γραμμή σε HTML και εμφανίζονται αυτά αν αυτό ο πίνακα είναι ο πίνακα αποτελεσμάτων. Ωραία, ας δούμε και την πιο συνηθισμένη μορφή με την οποία γράφεται αυτό που θα το συναντήσετε και στη βιβλιογραφία. Είναι η εξής. Έχω πιο σύντομο κώδικα, αλλά είναι λίγο πιο περίπλοκος. Τι κάνω, ξανά συνδυάζω στη βάση, ορίζω το αλφαρυθμητικό του ερωτήματος, τρέχω το ερώτημα, παίρνω το αποτέλεσμα και το κρίσιμο σημείο είναι εδώ πέρα. Κάνω μια επανάληψη με ένα why. Εδώ έχω τα ίδια πράγματα όπως και πριν. Τυπώνω row i, τα στοιχεία του row τα βάζω σε κάποιους μεταβλητές και μετά τα τυπώνω και αφήνω μια αλλαγή γραμμής. Α, δεν υπάρχει άλλη. Εντάξει, όρισε.
Ελεκτροάντα αυτό έχουμε. Να την ανεβάσει. Ωραία. Τι έκανα. Εντάξει. Ωραία. Το κρίσιμο σημείο είναι εδώ πέρα. Τι γίνεται. Καλώ την MySQL Fetch Array πάνω στο REST. Αυτή η MySQL Fetch Array την πρώτη φορά θα επιστρέψει τα στοιχεία που αφορούν την πρώτη εγγραφή του πίνακα αποτελέσματος. Τη δεύτερη τα δεύτερα. Την τρίτη τα τρίτα. Την ιωστή φορά θα επιστρέψει για τα στοιχεία που αφορούν την ιωστή εγγραφή. Ενώ την επόμενη φορά από την ιωστή, αν εφωνεί στοιχεία στο πίνακα αποτελέσματος, θα επιστρέψει ψευδές. Παρακαλώ. Όχι, είναι σωστό το σύνολο. Όχι, είναι σωστό το ότι η προεπιλεγμένη δεύτερη παράμετρος για το Fetch Array είναι το ASOC. Αν θέλετε να το δούμε μετά το... να το δούμε αν θέλετε μετά το μάθημα. Είναι σωστό, είμαι σίγουρη. Λοιπόν, τι γίνεται εδώ πέρα. Παρατηρήστε ότι αυτό είναι μόνο ίσον, δηλαδή δεν πρόκειται για σύγκριση. Πρόκειται για ανάφεση. Παίρνω αυτή τη μεταβλητή και της αναθέτω το αποτέλεσμα της Fetch Array. Την πρώτη φορά που θα τρέξει λοιπόν, αυτό θα είναι ένας πίνακας που θα περιέχει τα στοιχεία της πρώτης εγγραφής. Τη δεύτερη φορά θα είναι ένας πίνακας που περιέχει τα στοιχεία της δεύτερης εγγραφής και ούτω καθεξής. Το while όμως είπαμε ότι περιμένει μια λογική πρόταση. Η λογική πρόταση είναι αυτή. Θα πρέπει να γίνει cast σε boolean. Άρα, αν το row είναι ένας μη κενός πίνακας όπως θα είναι για όλες τις εγγραφές του πίνακα αποτελέσματος, θα αποτιμηθεί σε true αυτό. Και άρα αυτό θα συνεχίσει να επαναλαμβάνει. Όταν φτάσουμε στην τελευταία εγγραφή, αυτό θα είναι false. Και άρα όταν θα αποτιμηθεί για τη συνθήκη του while, δεν θα συνεχίσει η επανάληψη και δεν θα τρέξει πέρα από τα στοιχεία του πίνακα αποτελέσματος. Ωραία, είναι κατανοητό αυτό, είναι κάπως πιο δύσκολο. Ωραία. Μια πήγαινε λίγο παρακάτω. Εντάξει. Αυτά είναι που μάθαμε σήμερα, τα ερωτήματα για δημιουργία, ανάγνωση, ενημέρωση, διαγραφή, πώς θα δημιουργήσω σχήμα το HTML, βασική SQL, πίνακες, φύλλες, παιδεία. Και την επόμενη φορά, λοιπόν, άρα μπορεί να αποθηκεύετε δεδομένα αποδοτικά, ναι. Και την επόμενη φορά θα κάνουμε μια εμβάθυνση στη MySQL με πολύ πιο χρήσιμα πράγματα. Ναι. Σήμερα το βράδυ θα αναλύσουμε και οδηγίες για το πώς μπορείτε να ανεβάσετε την εργασία σας. Έχουν ήδη δημιουργηθεί τα SSH accounts για όποιος ξέρει να χρησιμοποιήσει SSH.